Καλό απόγευμα και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θα ξεκινήσουμε με την απόφαση που έχουμε της δικαιοσύνης για την τραγωδία στο Μάτι. Οι συνάδελφοι Τέρες Κουίκ και Κώστας Μαυρίδης θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στους δύο και καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλησπέρα, Θόδωρα. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Κώστα. Βέβαια, χθες ήταν πέμπτη μεγάλη Παρασκευή για τον Παναθηναϊκό Τέρες. Άστα να πάνε. Σήμερα περίμενα ότι θα μου ρθήσουμε καμιά κίτρινη γραβάτα εδώ, λέω τώρα πώς θα τα αντέξω. Ήρθαμε εθνικά κόμματα, γιατί έτσι όπως έγινε και διαβάζω σήμερα και τις οπαδικές εφημερίδες του Ολυμπιακού που λένε 3-3 για να μπορέσουν να πάρουν πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, μην βιαζόμαστε. Τη μαύρη γραβάτα την έχω εγώ. Μόνο που θα θέλω να πω όμως είναι ότι η συμπεριφορά του Αλμέιδα δεν ήταν υπρέπουσα. Και δεν ξέρω τι θα κάνει ο θηλυκός δικαστής. Φαντάζομαι όμως ότι θα πρέπει ο μεγαλομέτωχος ΣΑΕΚ να του βάλει μια καμπάνα. Και δεύτερον, πρέπει να σταματήσει αυτό το έσχος στα γήπεδα να βρίζουν οι κερκίδες, μανάδες και πατεράδες των ανθρώπων που είναι μέσα στο γήπεδο. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν μια βασική. Έτσι μου είπαν τουλάχιστον μια βασική αιτία που είχε γίνει η έξαρση ο Αλμέιδα. Πρέπει να σταματήσει μαχαίρι. Αν ήμουν διαιτητής, θα διέκοπτα τον αγώνα. Την πρώτη φορά που θα ακούω σύνθημα εναντίον μητέρας ενός ποδοσφαιριστή. Είναι απάρεκτα. Ναι, βλέπω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, Τέρες. Ό,τι και να νομοθετήσουμε τα θέματα της βίας, της λεκτικής βίας, σωματικής βίας, δεν φεύγουν εύκολα από τα γήπεδά μας. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την απόφαση της δικαιοσύνης για το Μάτι. Τέρες. Τώρα θα σου πω. Θα σταθώ στην δήλωση που έκανε ο Υπουργός Μάκης Βορύδης. Ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία της απόφασης σε σχέση με το γεγονός. Με το τραγικό γεγονός. Αυτό το έγκλημα που έγινε εκεί. Αυτό είπε. Βεβαίως βάζοντας κάτω ότι οι δικαστές νομοθετούν με βάση τους νόμους. Αποφασίζουν. Αποφασίζουν. Συγγνώμη. Και αποφασίζουν. Βέβαια πάνω απ' όλα. Δεν νομοθετούν. Δεν νομοθετούν. Όλη η δίκη και η απόφαση στηρίχθηκε στον προγενέστερο ποινικό κώδικα γιατί από τη Μαΐου θα έχουμε τον καινούριο. Δεύτερον, είπε ότι δεν ξέρουμε πώς συντάχθηκε η δικογραφία και τι παράθυρα υπήρχαν δεν υπήρχαν. Είναι δικηγόρος ο ίδιος έτσι και αλλιώς. Και το τρίτο, κατά το ποινή μου, την άποψη είναι ίσως και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι όταν μιλάμε για μια τέτοια τραγωδία και βλέπεις ότι τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπήκανε μέσα στον κατάλογο των ενόχων που φάγανε ποινές, αλλά μόνο οι διαχειριστές μια κατάσταση, για την οποία να υπενθυμίσω. Οι πυροσβέστε ότι... πιο πολύ τέρα, έτσι. Οι πυροσβέστε είναι. Ναι, και να θυμίσω ότι και ένα από του αρχηγού τη κυβέρνηση έγινε γενικό γραμματέα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να χάνει την εμπιστοσύνη του κοινού με το κράτος. Και το κράτος, εν προκειμένου, είναι και η δικαιοσύνη. Γιατί από τώρα αρχίζει η μουρμούρα. Και θα την δικαιολογήσω, τι θα γίνει με την υπόθεση των Δεμών, για παράδειγμα. Τι έγινε, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί κανείς δεν μιλάει από αυτό. Όλοι κάνουν τις πάπιες, εάν έγινε, δεν έγινε διάρρηξη εκεί όπου πήγανε, όπου φυλάσσονται τα απόλυτα. Προχθεσινό αυτό. Προχθεσινό αυτό. Τώρα, ακόμα το Υπουργείο Εσωτερικών λέει το φερόμενο, η φερόμενη ως διάρρηξη. Λοιπόν, μην φωνάζουμε μετά, εάν βγαίνουν αποφάσεις για έλλειψη κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Ναι, Κώστα. Ναι, νομίζω ότι αυτό περί της αξιοπιστίας του κράτους, της πολιτείας, του πολίτη απέναντι στο κράτος, είναι ένα αμφιβόλο για πολλούς συμπολίτες μας και κλονίζεται η εμπιστοσύνη και στην δικαιοσύνη, παρά τους νομικούς που λένε ότι έχουμε απόλυτη ή τους πολιτικούς που λένε ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι ζητούμενο πια και είναι ένα θέμα αυτό όταν ουσιαστικά αν απλοποιήσουμε τις ποινές θα πούμε ότι όλοι έπεσαν στα μαλακά. Δεν έχουμε καμία προφυλάκηση, δεν έχουμε καμία φυλακή. Έχουμε μόνο ποινές οι οποίες όλες μεταφράζονται σε χρηματικά ποσά. Δηλαδή οι ανθρώπινες ζωές, Κώστα μου, πώς να το πεις αυτό ως είδηση και πώς να το εξηγήσεις σε ανθρώπους που έχασαν τις οικογένειές τους, τους δικούς τους, νομίζω ότι δεν ερμηνεύεται και πώς να πεις αυτούς τους ανθρώπους να έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Οφείλω να πω, αν δεν έχετε αντίρρηση, ότι δεν νομοθετούν οι δικαστές. Βέβαια. Όχι. Νομοθετούν
η πολιτική και η Βουλή. Και εκείνοι εφαρμόζουν σύμφωνα με το δίκαιο της δικαιοσύνης τις διαδικασίες και τις αποφάσεις. Άρα κάποια στιγμή να σκεφτούμε και το πολιτικό σύστημα τι κάνει. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω τι να πω. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε ένα πλημέλημα. Εμείς έχουμε ανάβει μόνο καντήλια από τάφους και όλη αυτή τη βγάλαμε 37.000 με 18. Όταν τα δικά μου παιδιά στη μονάδα ήταν 22.000. Δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω ότι αυτά είναι τα χάλια τους. Άλλη μια φορά να χειροκροτήσω. Δεν έχω να πω. Πραγματικά. Σήμερα και η ντροπή ντράπηκε. Και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη, τίποτα άλλο. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η απόφαση? Το απόλυτο ξεφτύλισμα. Το δικαστήριο έκλεισε την αποστολή του. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν θέλει να μάθει από τα λάθη. Η λέξη ευθύνη θα παραμείνει μια άγνωστη λέξη. Και δυστυχώς το επόμενο μάτι, τα επόμενα τέμπη, η επόμενη δίθεν τραγωδία είναι στη γωνία. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Από το ίδιο το απόγευμα μέχρι σήμερα έχει γίνει πρωτάθλημα ρεσιτάλ συγκάλυψης. Το πώς φτάσαμε σε πλημέλημα, το τι έχει αποκρυπτεί από τη δικογραφία, το πώς επιλέχθηκε η έδρα, το πόσα πράγματα δεν ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα, είναι από μόνο τους εξοργιστικά. Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω ένα παιδί που έζησε. Έχω ένα παιδί 11 χρονών με σημάδια σε όλο το σώμα και την ψυχή του που για 15 χρόνια τώρα δεν κοιμάται. Είμαι τυχερός γιατί σήμερα θα πάω να του πω πως η Ελλάδα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά και είμαι τυχερός γιατί το μαθαίνει τώρα στην τρυφερή ηλικία των 11 χρονών για να μάθει σε τι χώρα θα μεγαλώσει και τι θα έχει να αντιμετωπίσει την υπόλοιπη ζωή του. Κανένας δεν σεβάστηκε εμάς για τη δολοφονία 104 ανθρώπων και εύχομαι στα παιδιά μας να αλλάξουν χώρα. Σήμερα η Πρόεδρος μας απέδειξε αυτό που είχε πει στην αρχή, ότι θα γίνει μία δίκαιη δίκη σαν προσευχή, ότι αυτό ισχύει για τους κατηγορούμενους μόνο. Η δίκαιη δίκη σαν προσευχή ήταν για αυτούς, όχι για μας ούτε για τα θύματα. Τώρα, αυτά με την απόφαση της δικαιοσύνης για την τραγωδία στο μάτι. Να έρθουμε τώρα στα των ευρωεκλογών. Έχουμε έντονη κινητικότητα όλων των κομμάτων, των πολιτικών αρχηγών. Ανεβαίνουν και οι τόνοι. Κώστας Μαυρίδης και Τέρες Κουίκ θα μας δώσουν και εδώ το ρεπορτάζ. Κώστα. Ναι, συνεχίζεται να ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Άλλωστε, μετρά ο χρόνος αντίστροφα για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε με περιοδίωση τους είτε με συνεντεύξεις, ανεβάζουν τους τόνους. Σύσσωμη, θα έλεγα, η αντιπολίτευση τα βάζει με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης, που η οποία, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει άποψη, δεν έχει θέση, δεν έχει αντίπαλο δέος, ο μοναδικός στόχος είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση μιλάει για τα ζητήματα της ακρίβειας, της καθημερινότητας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και με όλα αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά. Κουβεντιάζουμε δυστυχώς για τα εθνικά και καθημερινά θέματα, όχι ότι αυτά είναι αμιλητέα, και δεν κουβεντιάζουμε τα εσωτερικά, όχι τα εθνικά. Τα εσωτερικά ακριβώς, τα εθνικά θέματα. Τα εθνικά εννοώ μέσα στο κράτος. Τα εθνικά θέματα είναι, τα εθνικά είναι καλό να τα κουβεντιάζουν και να τα κουβεντιάζουν. Προέκυψε σήμερα, μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, που έχει να κάνει με τα βιβλία ιστορίας που διδάσκονται στα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της γείτονος, της Τουρκίας, όπου βάζουν να διδαχθούν οι μαθητές, δηλαδή ουσιαστικά οι αυριανοί πολίτες, και αυτό δημιουργεί ένα δεδικασμένο σε ό,τι αφορά την νοοτροπία του λαού που δημιουργείται, την γαλάζια πατρίδα, και έχει σχεδόν το μισό Αιγαίο χωρισμένο στα δύο, ζητήματα που αυτά διδάσκονται στα σχολεία, την ώρα που στις 13 Μαΐου υπάρχει συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο τον Ταγίπ Ερντογάν, και την ώρα που εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να χτίσουμε μια καλή σχέση με τους γείτονες. Την ίδια στιγμή έρχεται στο φως το τι διδάσκεται στα σχολεία της Τουρκίας. Τέλος. Καμία εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Το λέω και το επαναλαμβάνω, και μάλιστα όταν
έχω θητεύσει και σε ένα πόστο που είχα και ορισμένα παραδόσια με τους Τούρκους. Καμία. Αυτοί χτίζουν και σχεδιάζουν για 40 χρόνια. Βεβαίως από τη δική μας την πλευρά, και έτσι πρέπει να γίνεται, πρέπει να στοχεύουμε στη διπλωματία, να στοχεύουμε σε αυτά που ενώνουν και όχι που διχάζουν. Αλλά ο Τούρκος είναι Τούρκος, δεν πρόκειται ποτέ να βάλει μυαλό. Ομολογώ και το λέω εδώ ότι ανησυχώ για το ποιος θα εκλεγεί στη Βόρεια Μακεδονία, διότι αν βγουν πάλι οι εθνικιστές ή Ιδέα Μερό, οι Τούρκοι, και επειδή θα έχουν βγει με την ψήφο των αλβανόφωνων της γείτονας χώρας, θα ξαναβάλουν τους Τούρκους στο παιχνίδι μέσω του Έντι Ράμα. Ο οποίος Έντι Ράμα, και εδώ είναι το τρελό, θα έρθει να κάνει προεκλογικό αγώνα 11 και 12 Μαΐου στην Αθήνα, μιλώντας στην αλβανική παροικία, στο πω έτσι, της Ελλάδας. Έρχεται εδώ ποιος, ο Ράμα. Το λέω σε αναφορικά και με τον Φρέντι Μπελέρη. Από την άλλη την πλευρά, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, και πραγματικά στενοχωριέμαι, αντί να έχουν στην ατζέντα τους θέματα που αφορούν την Ευρώπη, πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη, αν θα πρέπει να ξαναφτιαχτεί και πώς θα ξαναφτιαχτεί, δυστυχώς παγιδεύονται από τα πολύ σοβαρά τοπικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα θα δεις ότι πάλι θα τους θέτουν συνέχεια θέμα για το Μάτι, για τα Τέμπη. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, η Μισελ τελικά για Σιμακοπούλου έκανε τεράστια ζημιά. Γιατί ακόμα και αυτή η ιστορία στις Υπουργές Εσωτερικών με την απόπειρα, με την διάρρηξη, και δεν ξέρω αν έκλεψαν ή δεν έκλεψαν. Όσο πάει γίνεται χειρότερο, τέλος. Όσο πάει γίνεται χειρότερο. Ναι, αντιλαμβάνεις όμως ότι αυτό δυστυχώς τορπιλίζει για μένα έναν πολύ σημαντικό θεσμό που είναι η επιστολική ψήφος. Και εδώ πέρα μεν έχουμε 121.000 Έλληνες, τόσοι περίπου οι οποίοι έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα. Θα δουλεύουν κάπου αλλού. Τι είπες, Κωστά? Τόσοι είναι αυτοί που δήλωσαν ότι θα κάνουν χρήση της επιστολικής ψήφου. Ναι, αλλά μόνον λίγοι, καμιά 40.000, είναι από την ομογένεια, από το εξωτερικό. Δηλαδή, πραγματικά τσάμπα πάει ο κόπος όλων ημών, βάζω τον εαυτό μου μέσα, που συνηγορούμε υπέρ της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, και αν διαβάσω και τα αποτελέσματα εφημερίδων σήμερα, άστα. Δηλαδή, τορπιλίζουν ακόμα περισσότερο, αποξιώνοντας, αν θέλεις, την αυθεντικότητα των εκλογών. Είναι κρίμα για το Θεό, για τους ανθρώπους που θα δώσουν αγώνα. Θυμίζω ότι την περίπτωση της κυρίας Σιμακοπούλου την είχαμε συνδέσει με την επιστολική ψήφο σε συζητήσεις που είχαμε με πολλούς εκπροσώπους κομμάτων και κάποιοι εξ αυτών δεν το συσχέτιζαν. Δυστυχώς όμως η ομογένεια δείχνει ότι έχει απόλυτη σχέση το ένα με το άλλο, αυτό που συνέβη και με την επιστολική ψήφο σε ζητήματα εμπιστοσύνης. Μπορούν να, όποιοι θέλουν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά για να ψηφίσουν επιστολικά. Ναι. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ατζέντα της μηνιαίας μας συνεδρίασης περιλαμβάνει και πάλι πολλά θέματα τα οποία από διαφορετικές αφετηρίες επικεντρώνονται στον κεντρικό στόχο της πολιτικής μας, που δεν είναι άλλος από το να βελτιώνεται η καθημερινή ζωή των πολιτών, υπερβαίνοντας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, ώστε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις η χώρα μας να προσεγγίζει σταδιακά τα δεδομένα των προηγμένων κρατών της Ευρώπης. Αύριο, όπως ξέρετε, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το νέο δικαστικό χάρτη, μια αλλαγή που καθυστέρησε παραπάνω από 110 χρόνια από τότε που ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε να ενοποιήσει τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία. Και αυτήν την μεγάλη τομή προωθεί τώρα η κυβέρνηση με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως και 30% έως το 2027. Και τον ίδιο στόχο υπηρετεί και το νέο σχέδιο νόμου που εισηγείται ο αρμόδιος υπουργός με ρυθμίσεις που αφορούν πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί που η ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων έχει και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην πρόοδο των μεγάλων έργων, στην προσέλκυση επενδύσεων, προϋποθέσεις απαραίτητες για να μείνει η οικονομία σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης, αλλά και να θωρακιστεί το κράτος δικαίου. Και το νέο πλαίσιο θέτει
αυστηρές προϋποθέσεις, περιορίζει τις αναβολές και αναθέτει και συγκεκριμένες υποθέσεις σε συγκεκριμένους δικαστές, ώστε να διευκολύνεται η ευθύνη, ο έλεγχος και η λογοδοσία. Γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο λειτουργικού κράτους, κάτι στο οποίο συγκλίνουν από την πλευρά τους και τα νέα κίνητρα στο δημόσιο, τα οποία θα εισηγηθεί Υπουργός Εσωτερικών. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ειδικό μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι αλλά και τμήματα τα οποία επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Η αξιολόγηση λοιπόν αποδεικνύουμε ότι έχει πρωτίστως και έναν χαρακτήρα ενθαρρυντικό και δημιουργικό, και ο σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να επιβραβεύουμε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι όχι απλά επιτυχαίνουν αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Και βέβαια θα ήθελα να τονίσω με αυτήν την ευκαιρία ότι προχωρά και κανονικά η διαδικασία ανάδειξης νέων διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις και τις κάποιες γκρίνιες, πραγματοποιούνται για πρώτη φορά με ευθύνη του ΑΣΕΠ, πέρα από την εξέταση τυπικών προσόντων και τεστ δεξιοτήτων. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τους επικεφαλείς των νοσοκομείων, έχουν εξεταστεί συνολικά παραπάνω από 1.000 υποψήφοι. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια σημαντική κατάκτηση σε αυτή τη διαρκή διαδικασία για όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αξιολόγηση όλων εκείνων των υποψηφίων που προσδοκούν να λάβουν σημαντικές θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα ήθελα να ξεχωρίσω και το σχέδιο «Μια Ελλάδα για όλους», που περιλαμβάνει 170 δράσεις της πολιτείας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Θα έχει την ευκαιρία να το παρουσιάσει ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Κέρσος. Ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένους δείκτες, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, τα οποία και θα εποπτεύονται κεντρικά από τη γραμματεία της κυβέρνησης, έχοντας ως κεντρικό σκοπό στη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας τη διπλή σύγκληση. Αναφέρομαι στην προσπάθεια ώστε η Εθνική Στρατηγική για άτομα με αναπηρία να καλύψει το χαμένο έδαφος σε δύο πεδία. Από τη μία πλευρά, τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους χώρους. Αρχικά ήμασταν δύο, δεν είναι ένα μπέρδημα με τα διαδικαστικά του διορισμού και τώρα είμαι ένας. Και πόσο... Το περιστατικό είναι... Στην ουσία όλα δύσκολα είναι μέχρι να αποδείξω ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή στην αρχή ήταν όλα για μένα δύσκολα. Δηλαδή έπρεπε να συγκεντρωθώ εγώ, να δω τον ασθενή και μετά να οργανώσω τα τηλέφωνα. Δηλαδή πρέπει να μιλήσω με το ΚΑΒ, με το ΧΙΟ, για τη διακομιδή. Κάποια έκτακτη ανάγκη που έπρεπε να διαχειριστείς. Ήταν μια αιμορραγία ενός 47χρονου, πριν περίπου ένα μήνα. Τελικά καλά πήγε. Εκεί η δυσκολία ήταν λόγω καιρού. Δηλαδή περίμενα περίπου 12 ώρες κάποιο μέσο να έρθει. Εν τέλει βρέθηκε και πήγε απέναντι στο ΧΙΟ. Αλλά το κρατούσε το σημερινό από τον αιμορραγή, ήσουν από πάνω τόσες ώρες. Ναι, αλλά και το σημερινό όμως που ένα συγκοπτικό επεισόδιο μπορούμε να το πούμε. Ναι. Στην αρχή μου το προσέσανε ότι έχει υποθυμίσει μια μεγάλη ηλικία γυναίκα. Τρέχω, ευτυχώς δεν ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση, αλλά και πάλι φοβήθηκε κανένα κεφαλικό. Ναι, ήταν δίπλα το γιατρό. Ήρθε εγγονός, μου χτύπησε την πόρτα, πήρε τηλέφωνο, πήγαμε, τη σηκώσαμε και πήγαμε στο γιατρό και ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες. Ο κόσμος τη βλέπει. Μία παρέλαση αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μία παρέλαση reality show. Τι λέω, χρειάζεται σοβαρός αντίπαλος. Διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Open και την εκπομπή Ωρα Ελλάδος. Αναφέρθηκε στους πολιτικούς στόχους του για την 9η Ιουνίου και επανέλαβε την πρότασή του για τη διεξαγωγή debate πολιτικών αρχηγών εν ώψη των ευρωεκλογών. Επιμένω, είναι στρατηγικό λάθος να κρυφτούν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κασελάκης. Τεχνικά μπορεί να γίνει. Γιατί δεν ξέρει τα θέματα και ο κύριος Μητσοτάκης γιατί πολύ απλά. Δεν θέλει στην ελληνική κοινή γνώμη να φανεί ότι ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία στηρίζει ένα κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο δεν θέλει να στηρίξει τις χώρες του Νότου. Στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ως στρατηγικό στόχο την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου και έδειξε κόκκινη κάρτα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ένας άνθρωπος που είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης
Μιλάει για θαύματα και μετά λέει δεν είπα τη λέξη θαύμα. Όταν λέει 5% για την υγεία, καταλαβαίνει ότι έκανε μια πατάτα γιατί είναι παραπάνω αυτά που δίνουν και λέει είπα συν 5 και το πρόγραμμα του λέει 7. Δηλαδή δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό το μοντέλο. Και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή ο πολίτης να νιώθει ότι έχει μια αξιόπιστη επιλογή, μια σοβαρή αντιπολίτευση που θα μπορεί να είναι και σοβαρή κυβέρνηση σε επόμενες εθνικές εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιδίδεται συνεχώς σε προσωπικές επιθέσεις και σε υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει άγχος που τον οδηγεί σε κινήσεις πανικού. Πανικός που είναι αδύνατο να κρυφτεί πίσω από την επίκληση της σοβαρότητας. Σκληρή κριτική άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη στεγαστική κρίση και την οικονομία. Μα πώς λέμε ότι πάει καλά η οικονομία όταν ο ελληνικός λαός το ξεπερνάνε στις 27 χώρες, μόνο η Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη. Ο πληθωρισμός, για να πάμε στα βαριά δημοσιονομικά, είναι πια πολιτικό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Δηλαδή, ο πληθωρισμός κερδίζουν οι μεγάλες πολυεθνικές, αλλά κερδίζει από το ΦΠΑ η κυβέρνηση, πολλαπλάσια, και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παίρνει δισεκατομμύρια και τα κάνει ΠΑΣ και άλλες πελατειακές πολιτικές. Μένουμε στις ευρωεκλογές. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Στεφόπουλο, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και καλή μεγάλη εβδομάδα, κύριε Στεφόπουλε. Επίσης, καλή μεγάλη εβδομάδα. Ο κύριος Στεφόπουλος, για να τον γνωρίσει ο κόσμος, είναι καρδιολόγος γνωστός, την Κατερίνη Πιερία δηλαδή, εδώ, Βόρεια Ελλάδα, κοντά. Λοιπόν, μαζί μας οι συνάδελφοι, ο Τέρες Κουίκ και ο Κώστας Ομαυρίδης, κύριε Στεφόπουλε. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για τις ευρωεκλογές. Ποιο είναι το διακύβευμα για εσάς? Να μιλήσουμε για Ευρώπη, αυτό τουλάχιστον εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε εδώ. Βεβαίως έχουν και τα εσωτερικά θέματα την αξία τους, αλλά να μιλήσουμε για Ευρώπη. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών για εσάς στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ? Εμείς θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι το μέρος των λύσεων όλων των προβλημάτων. Αν δεν είναι μόνο λύσεις, έτσι. Είναι σίγουρα μέρος των λύσεων. Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν και την καθημερινότητα των πολιτών προσπαθούμε να τα αναγάγουμε σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να πορευτούμε στις επόμενες ευρωεκλογές. Και αυτό θα πρέπει να είναι το διακύβευμά μας. Υπάρχουν ξεχωριστές πολιτικές από κάθε κόμμα, τι ακριβώς εκφράζει, είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είτε μέσω των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται πράγματα. Εγώ θα πω πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, κάποια θέματα σημαντικά, δηλαδή το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είμαστε και από όμορο νομό, που έχουμε ζητήματα της αγροτικής οικονομίας, του πρωτογενούς τομέα. Πώς πρέπει να αναδιορθωθεί, πώς πρέπει να δουλέψει, τα οποία αυτά η καθημερινότητα δηλαδή των πολιτών, η καθημερινότητα των αγροτών περνάει μέσα από τις πολιτικές της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και μάλιστα, ας πούμε, πρόσφατα είχαμε και παρεμβάσεις και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Νίκου Παπανδρέου στο να αλλάξει η στρατηγική πάνω στην κοινή αγροτική πολιτική, πως θα πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας όσον αφορά αυτός που ρυπαίνει, πληρώνει, όσον αφορά την πράσινη συμφωνία, την πράσινη ανάπτυξη, που πρέπει τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Γιατί μέχρι τώρα, αν δεν το περάσουμε μέσα αυτό από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τότε η Ελλάδα θα έχει παραπάνω ρήτρες όσον αφορά την μόλυνση από ότι κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά την επιβάρηση του περιβάλλοντος. Γιατί εμείς έχουμε πολύ λιγότερο αποτύπωμα οικολογικό από ό,τι τέτοιο. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι οι λύσεις μας έτσι, είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που αναφέρατε πριν για το κράτος δικαίου. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Η Ευρώπη είναι αυτή που καθορίζει πάρα πολλές πολιτικές, καθορίζει το κράτος δικαίου, καθορίζει πάρα πολλές πολιτικές όσον αφορά το κοινωνικό κράτος και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ φρόνιμο και πολύ σωστά το θέτεται ότι η κουβέντα θα πρέπει να επικεντρώνεται μέσα από την Ευρώπη και να δίνουμε τις λύσεις μας που είναι ευρωπαϊκές. Και παράλληλα, αυτά τα οποία τίθενται καθημερινά, μπορούμε να τα αναγάγουμε μέσα από αυτή την πολιτική. Οι αποφάσεις παίρνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή παίρνονται στη Σύνοδο Κορυφής από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκδίδει ουσιαστικά οδηγίες? Θέλω να πω δηλαδή, μήπως πρέπει να αναβαθμίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Ήρθε η ώρα? Ή θα είστε εσείς που εκπροσωπείτε εμάς εκεί, έτσι, ουσιαστικά να επικυρώνετε αυτά που αποφασίζουν οι ηγέτες? Διότι φαίνεται ότι το μείγμα των πολιτικών των ηγετών δεν οδήγησε σε μια Ευρώπη των ίσων ευκαιριών, έτσι, οδήγησε σε μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Βοράς χρήμα, νότος χρέη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να ισχυροποιήσουμε λοιπόν το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να μπορούν οι αποφάσεις
να παίρνονται μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί μία σύνοδος, όσο φυσικά πάρα πολύ σημαντική είναι και πόσο πολύ μεγάλες αποφάσεις παίρνονται, να ουσιαστικά να βάζει σε δεύτερο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που πραγματικά αντιπροσωπεύει όλους τους λαούς, δείχνει τις κοινωνίες, δείχνει ακριβώς πώς η Ευρώπη κατανέμεται, πώς ακριβώς ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ενώ αντίθετα μία σύνοδος κορυφής μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά ζητήματα και τα είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Συνόδους κορυφής παίρναν αποφάσεις για τη χώρα μας. Η χώρα μας μπήκε σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ενώ αντίθετα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ερχόταν επικυρώσει και χωρίς, αν θέλετε, να θα μπορούσε να αμφισβητήσει. Ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές πολιτικές, τις οποίες μπορούμε να τις φτιάξουμε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχουμε μια ξεχωριστή πολιτική για την πατρίδα μας. Ναι. Για να δώσω το λόγο στον αδελφό Στέρνς. Προσυπογράφω τα ερωτήματά σου. Αντιλαμβάνομαι πλήρως και με θετικό πρόσημο αυτά τα οποία είπε ο γιατρός, και θα τον πω γιατρό γιατί θα είναι το αιώνιο επάγγελμα του. αλλά θα πρέπει, συμφωνώ, ότι το Ευρωκοινοβούλιο να λειτουργεί όπως δουλεύουν όλα τα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο. Εκείνα νομοθετούν. Και οι κυβερνήσεις, οι οποίες βεβαίως φέρνουν τις εισηγήσεις, θα πρέπει να πράττουν. Όμως, το ερώτημα το δικό μου είναι, ανησυχεί ο ίδιος μέσα σε όλο αυτό το, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη μπάχαλο, πρέπει να το χρησιμοποιήσω, που υπάρχει γενικότερα και στην πολιτική αλλά και στην κοινωνία το δεξιά της δεξιάς, ακροδεξιό κύμα το οποίο θεριεύει, γιατρέ μου, στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα επίσης, μην γελιόμαστε, και στην Γαλλία. Κατ' επέκταση. Αυτά όλα είναι ντόμινο, κύριε Κουίκ, έτσι, όπου η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρώπης, όπου υπάρχει ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη θα συμβαίνει και στη χώρα μας, είτε νωρίτερα είτε αργότερα. Πραγματικά είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα της ακροδεξιάς, θα έλεγα ενός ιδιότυπου λαϊκισμού, ο οποίος έρχεται πραγματικά να χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο. Υπάρχει ανθρώπινος πόνος, υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα και προσπαθεί να τις αναγάγει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι πολιτικός κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι λύση πολιτική να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Δεν είναι λύση πολιτική να δημιουργείς μυσαλλοδοξία έτσι ώστε να μπορέσεις να πετύχεις λύσεις. Δεν είναι λύση πολιτική το να μπορείς να υψώνεις τύχη και φραγμούς απέναντι σε κοινωνικές ομάδες ή σε έθνη για να μπορέσεις εσύ να διαφυλάξεις τα δικά σου συμφέροντα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Έχω πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί ξέρετε αυτού του είδους οι λαϊκισμοί και οι ευρωσκεπτικισμοί έρχονται να καταβαραθρώσουν πάρα πολλές κοινωνικές κατακτήσεις σε βάθος. Κοινωνικές κατακτήσεις των λαών μας και της Ευρώπης και της χώρας μας που έχουν γίνει με πολύ μεγάλους αγώνες. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να κλείσουμε τις ειρήνες μας. Εγώ να σας πω λέω κάτι στις φωνές του λαϊκισμού, δεν πρέπει και η χώρα μας να ενδώσει. Το προσεκτική πώς το εννοείτε, κύριε Στεφόπουλε, με να το λέμε εμείς εδώ παρέα και να το φωνάζουμε ή με το να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες πολιτικές που να βλύνουν τις ανισότητες, να εγκαθιδρύσουν δίκαιο στην κοινωνία και να έρθει ο κόσμος και να πει από μόνος του να τους απομονώσει. Δεν γεννιούνται ακροδεξιοί αυτοί. Ναι, όχι. Προφανώς δεν γεννιούνται κανένας ακροδεξιός και μάλιστα ξέρετε πάρα πολλά πράγματα. Αν δούμε και τις κοινωνίες πώς έχουν διαχειριστεί. Η Ευρώπη δεν το αντιλαμβάνεται αυτό να αλλάξει την πολιτική της. Δεν το αντιλαμβάνεται. Πρέπει όλα είναι αφίδρομα. Όλα είναι αφίδρομα. Πρέπει δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζεται και από την Ευρώπη και από τις χώρες και από τις κυβερνήσεις θα πρέπει προφανώς να αλλάξει έτσι ώστε και το μήνυμα να είναι διαφορετικό. Θα πρέπει όμως και οι κοινωνίες να αποκτήσουν μια οριμότητα και να καταλάβουν ότι ξέρετε μέσα από το λαϊκισμό και τις εύκολες λύσεις πολλά πράγματα δεν γίνονται. Βεβαίως πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Πρέπει οι κυβερνήσεις, οι εκλεγμένες και η Ευρώπη να έχει άλλη στρατηγική, να κοιτάξει να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν και έχουν διαβρώσει και την ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Σαφέστατα είναι αφίδρομο. Δεν φταίνουν οι κοινωνίες, έτσι, δεν είναι οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες αντιδρούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Προφανέστατα. Κάποιος επιλέγει αυτό το πράγμα. Όμως, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η λύση δεν είναι να πάμε στην αντίθετη ακριβώς πλευρά, στο εντελώς αντίθετο δρόμο, γιατί αυτή η λύση τότε θα μας οδηγήσει πιθανότατα σε διαφορετικά μονοπάτια, τα οποία ίσως να είναι και πιο επικίνδυνα από τα σημερινά. Ναι, το ερώτημα είναι ποιος οδηγεί τον άλλο δρόμο. Ποιος ανοίγει το δρόμο για να πάει ο κόσμος εκεί. Αυτό είναι το ερώτημα, το κέριο ερώτημα που πρέπει να το απαντήσουν όλοι. Εγκαίρως βλέπω ότι χάνεται πολύτιμος πολιτικός χρόνος και καταγράφουμε ακραίες περιπτώσεις. Έτσι, δημοσκοπικά, εμείς έχουμε από το Σεπτέμβριο που λέμε τις ευρωεκλογές, θα έχουμε έξαρση της ακροδεξιάς και επιβεβαιώνεται καθημερινά. Έτσι, εδώ πρέπει να. Το θέμα έχει ξεφύγει.
Εξεφύγει το θέμα. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου, να λέμε την πραγματικότητα, να λέμε την αλήθεια, να κοιτάμε. Να μην υπάρχει ανακολουθία. Να μην υπάρχει ανακολουθία. Και όταν κάτι δεν είναι έτσι όπως το οποίο το έχουμε εξαγγείλει, πρέπει να το τεκμηριώσουμε γιατί δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να. Πριν, με συγχωρείτε δηλαδή. Ενώ είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δεν μπορεί να κουκουλώνουμε τα τέμπη, το μάτι, πείτε ό,τι θέλετε εσείς, έτσι και ο κόσμος αρχίζει να αμφισβητεί και τη δικαιοσύνη και την πολιτική. Είναι πολλά. Το κράτος δικαίου νομίζω ότι και σαν πολιτικός χώρος νομίζω ότι έχουμε βάλει δηλαδή, να πάρει. Δίκιο του θα μπορέσει να κατοχυρωθεί, τότε θα αντιμετωπίσει και με διαφορετικό κόσμο τον πολιτικό κόσμο, με διαφορετικό μάτι τον πολιτικό κόσμο. Αν καταλάβει ότι εμείς ότι νομοθετούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε, η πολιτική εννοώ, ας πούμε, εγώ τώρα κατεβαίνω βέβαια στην αρένα της πολιτικής, έτσι, στο στίβο το πολιτικό, έτσι δεν έχω νομοθετήσει ποτέ, αλλά αν εμείς σαν πολιτική νομοθετούμε με τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, τότε προφανώς και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ωραία. Κώστας Μαυρίδης και να κλείσουμε άλλα, Κώστα. Ξέρετε, η αξιοπιστία του πολίτη απέναντι στην πολιτεία είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο και νομίζω ότι είναι και το τροχοπέδι σε όποια διαρροή, αν θέλετε, ή αύξηση της ακραίας συμπεριφοράς, της ακροδεξιάς και κάθε τι ακραίο. Το λέω αυτό για να σας ρωτήσω αν τελικά, για να με βοηθήσετε να καταλάβω κι εγώ, ο ευρωπαϊκός νόμος υπερισχύει ή το εθνικό δίκαιο. Το λέω αυτό γιατί στην περίπτωση των πανεπιστημίων είχαμε τον ευρωπαϊκό νόμο και την οδηγία που επέβαλε κατά κάποιο τρόπο να νομοθετήσουμε υπέρ των ελεύθερων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ στην περίπτωση των τεμπών ή των υποκλοπών, ακόμα και του αρχηγού σας, υπήρχε θέμα και ο εθνικός νόμος υπερίσχυε του ευρωπαϊκού δικαίου. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία ο εθνικός νόμος, ο ευρωπαϊκός νόμος υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας. Τώρα για τα ζητήματα τα οποία θέτεται όσον αφορά το θέμα της Ευρώπης, έτσι, το θέμα της παιδείας, υπάρχουν οι κοινοτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουμε να εφαρμόσουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και εμείς σαν πολιτεία, σαν κράτος, να βάλουμε υπεύθυνα τους όρους έτσι ώστε και αφενός να εναρμονιζόμαστε με τις κοινοτικές οδηγίες, αλλά να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στην παιδεία το οποίο να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Τώρα, για το θέμα των τεμπών. Βλέπουμε λοιπόν ότι τι έγινε με τα τέμπη. Με τα τέμπη είδαμε ότι η όλη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ήταν εξαιρετικά αργή. Έτσι. Γι' αυτό και πάρα πολλοί, γι' αυτό και τα θύματα, έτσι, οι οικογένειες των θυμάτων, προσπάθησαν να κινήσουν τη διαδικασία όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα. Γι' αυτό και απευθύνθηκαν στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και στους ευρωπαϊκούς νόμους, για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να τα δούμε να σκύψουμε πάνω στα ζητήματα αυτά, έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχει συνεργασία και να μπορούμε να βλέπουμε τους ευρωπαϊκούς νόμους ως εφαλτήριο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις δικές μας νομοθεσίες. Δεν μπορεί τώρα ζητήματα όπως είναι τα τέμπη, τα οποία έχουν γίνει, έχουμε φτάσει σε σημείο, σε ένα τραγικό δυστύχημα. Ένα τραγικό δυστύχημα. Με όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει τους τελευταίους 2-3 μήνες, με τις αποκαλύψεις που υπάρχουν. Δεν μπορεί αυτό να είναι αποτέλεσμα κινήσεων μόνο πολιτών. Δηλαδή δεν μπορεί η δικαιοσύνη η ελληνική να πάει με αργούς ρυθμούς ή να μην αποκαλύπτονται πράγματα και οι συγγενείς να απευθύνονται σε ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό εμείς στέλνουμε φυσικά τους πολίτες δραστήριους, αλλά έτσι οι πολίτες φαίνονται απροστάτευτοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Οι πολίτες μας φαίνονται απροστάτευτοι, δεν μπορούν να διεκδικήσουν το δίκαιό τους. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο η πολιτεία, η δική μας, και λέω πολιτεία, δεν μιλάω για κυβέρνηση, έπρεπε πολύ γρήγορα να τρέξει τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσει να πέσει άπλετο φως. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Και οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, οι άνθρωποι μπόρεσαν και πήγαν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν το δίκαιό τους. Το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία αυτό. Και εμείς αντί να σκύψουμε πάνω, όλος ο πολιτικός κόσμος,
και να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, πώς ακριβώς φτάσαμε ως εδώ, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχουμε 57 νέους ανθρώπους. 57 νέους ανθρώπους που κάνανε ένα ταξίδι το οποίο θεωρούνταν και το πιο ασφαλές. Έτσι. Και έχεις με ένα πολιτικό κόσμο, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις να φέρεται υποκριτικά, και ένα πολιτικό κόσμο ο οποίος μια κυβέρνηση να μην μπορεί να δώσει μια απάντηση σε κέρια ερωτήματα. Άρα λοιπόν οι πολίτες ορθώς κάνανε. Δημιουργούσαν συνδέσμους, δημιουργούσαν συλλόγους, απευθύνθηκαν στα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να πετύχουν ψηφίσματα έτσι ώστε να μπορέσουν να πιέσουν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει καλύτερη δουλειά της. Δεν παρεμβαίνω, ξέρετε, να σας πω κάτι από τη φύση μου. Εγώ πιστεύω στο θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικοί δικαστές μας και κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να έχουμε πίστη στους θεσμούς. Όμως θα πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε γρήγορα να έχουμε απονομή της δικαιοσύνης. Και αν χρειάζεται η Βουλή να νομοθετήσει και πρέπει να νομοθετήσει έτσι ώστε αυτό να γίνει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, άμεσα να το κάνει. Νομίζω ότι χάνουμε μία ακόμη ευκαιρία. Απευθύνομαι και στον Τέρες και σε εσάς, κύριε Στιφόπουλο, και στον Κώστα. Αυτών των ευρωεκλογών. Ποια είναι αυτή η ευκαιρία? Επειδή τα λέμε πολλά χρόνια, είμαστε παλιοί τώρα, έτσι. Ο Τέρες, βέβαια, παλαιότερος ήμουν δάσκαλος σε εμάς. Έχουμε ευρωεκλογές και για μία ακόμη φορά η ευρωομάδα στην οποία θα ανήκετε εσείς δεν κατεβαίνετε με ένα ενιαίο πρόγραμμα. Να ακούσουμε τι λέει η ευρωομάδα σας, έτσι. Οι Γάλλοι σοσιαλιστές, οι Γερμανοί σοσιαλιστές, γιατί εμείς τώρα ψηφίζουμε εσάς, αλλά σε μια ευρωομάδα θα πάτε εκεί. Δεν θα πάτε στην Εθνική Ελλάδα, θα είστε η ευρωομάδα των σοσιαλιστών, υπερασπιζόμενοι βεβαίως και τα εθνικά μας θέματα. Αλλά δεν κατεβαίνουν με ένα ενιαίο πρόγραμμα. Να ξέρουν ποια είναι η θέση των σοσιαλιστών για τα ζητήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που αφορούν την Κύπρο ή την Νότια Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Προσέξτε το. Ούτε το Λαϊκό Κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε για να πάτε εκεί. Πάνε οι αρχηγοί, αποφασίζουν, εσείς επικυρώνετε με οδηγίες, γιατί οδηγίες βγάζετε, δεν νομοθετείτε. Αν νομοθετούσατε, θα είχατε και ένα βαθμισμένο ρόλο. Λοιπόν, για να το διορθώσω λίγο το προηγούμενο που έλεγε ο Κώστας για νομοθεσίες. Λοιπόν, και δεν υπάρχει νέο πρόγραμμα. Δηλαδή, θα ψηφίσω εσάς, έτσι, γιατί εκτιμώ τις θέσεις σας, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι οι θέσεις στην ομάδα που θα ενταχθείτε και θα αποφασίζει ισχυρά αυτή η ομάδα μαζί με τη σύνοδο των ηγετών το τι θα γίνει στη χώρα μου. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς? Αναφυσβήτα, είναι ένα έλλειμμα. Είναι ένα έλλειμμα. Άμα δεν μπορούμε. Πώς το βλέπεις, Τέρες? Πώς το βλέπεις? Αν ρωτάς εμένα, θα έλεγα ότι και ο κάθε κράτος έχει τα συμφέροντά του. Επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως για το Κυπριακό, θα βάλει με την Τουρκία η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία. Να πάρουν θέση. Να πάρουν θέση. Κάθε έχει τα συμφέροντά του και έτσι είναι λογικό τα αντίστοιχα αδελφά κόμματα να έχουν διαφορετικά. Μια μεγάλη οικογένεια. Βεβαίως, και γι' αυτό και ποτέ θα μπορέσουμε να γίνουμε οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Δηλαδή, όσοι οραματιζόμασταν, και εγώ ήμουνα πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, το φεντεραλισμό, πάει περίπατο αυτό πια, εδώ και πάρα πολύ. Να μια αιτία που δημιουργεί ευρωσκεπτικισμό. Ακριβώς. Προσέξτε το, κύριε Στεφόπουλε. Να μια αιτία που δημιουργεί ευρωσκεπτικισμό. Λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή μεγάλη εβδομάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Στεφόπουλε. Επίσης, να είστε καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα. Ευχαριστώ και τον Τέρες και τον Κώστα. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Θα πάω στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες που αφορά ιδιαίτερα τα POS και πρέπει να το προσέξουν οι έμποροι επιχειρηματίες μας. Βαγγέλη. Μπορεί να βρισκόμαστε στη μεγάλη εβδομάδα, αλλά οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν σταματούν και μάλιστα αυτές τις ημέρες υπάρχουν και αυτές που θα είναι ληξιπρόθεσμες στο επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε την πρώτη από τις 11 δόσεις του φετινού ένφια. Επίσης υπενθυμίζω ότι δεν προβλέπεται αυτή η έκπτωση
3% σε περίπτωση της εξόφλησης όλου του ποσού 11 δόσεις. Από τον μήνα αυτό ξεκινά η υποχρέωση από πληρωμής τους. Η άλλη ημερομηνία είναι πάλι η 30 Απριλίου, η αυριανή ημέρα για τη διασύνδεση POS με ταμιακές μηχανές. Μια ένα μεγάλο θέμα, αφορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και μάλιστα υπενθυμίζεται ότι έχει δοθεί και μια παράταση καθώς δεν κατέστη δυνατό να τηρηθεί η προθεσμία από όλους. Ακόμα και σήμερα μαθαίνουμε από το Υπουργείο ότι υπάρχουν χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν. Στο 6%, αν δεν κάνω λάθος, τοποθετούν τις εκκρεμείς υποθέσεις από το Υπουργείο. Υπενθυμίζω επίσης ότι υπάρχει, προβλέπεται πρόστιμο τσουχτερό για όσους δεν έχουν προχωρήσει ως την αυριανή ημέρα σε αυτήν την τροποποίηση, με 10.000 ευρώ πρόστιμο που προσαυξάνεται βεβαίως, την ίδια στιγμή που παραμένουν κατά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Από ό,τι φάνηκε, εκτός από τους ίδιους επιχειρηματίες και τους λογιστές τους λόγω μεγάλου όγκου εργασιών, ούτε οι υπηρεσίες, οι τεχνικές εταιρείες ήταν έτοιμες για να ικανοποιήσουν τον μεγάλο όγκο τέτοιων υποθέσεων. Αντιλαμβάνω τώρα και μεγάλη εβδομάδα, πάμε και σε ευρωεκλογές. Κάποια παράταση, διευκόλυνση θα δοθεί πάλι. Επίσημα είπαν δεν θα δοθεί παράταση. Τώρα το ανεπίσημο θα μας το πούν οι ειδικοί. Θα μείνουμε στο θέμα και για τα POS, αλλά δούμε λιγάκι και για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Πού βρισκόμαστε, θα συνομιλήσουμε με τον γνωστό φοροτεχνικό στην πόλη της Κοζάνης, τον κύριο Θεοδωρίδη. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρίδη. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλό Πάσχα σε όλους. Με υγεία. Λοιπόν, για δώστε μας αυτές όλες τις χρηστικές πληροφορίες. Γιατί εμείς ξεχνάμε κιόλας οι Έλληνες. Θέλει να θυμίζουμε πράγματα. Καλά, δεν ξεχνάμε ακριβώς. Το θέμα είναι αν μπορούμε ή δεν μπορούμε. Απλώς συνήθως κοιτάμε αν μπορούμε προς το τέλος των προθεσμιών. Για τα POS που έχετε αναφέρει, που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφός σας, η ημερομηνία η καταληκτική είναι 30 Απριλίου. Εκκρεμούν ακόμη ναι, με 15.000 περίπου επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση. Με δικιά τους υπαιτιότητα, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Συνήθως είναι και με δικιά τους υπαιτιότητα. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι επιχειρήσεις που είναι ναι μεν ανενεργές, που δεν δουλεύουν αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει πάυση και είναι εξαφανισμένες από το σκηνικό της φορολογικής διοίκησης. Όπως και να έχει, δεν στέλνει συνέχεια emails, ακόμη και με τηλέφωνο ενημερώνονται κάποιες επιχειρήσεις από την ΑΔΕ ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και ότι πρέπει να προβούν στις ενέργειές τους. Αλλά μέσα σε αυτές υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που είναι εποχιακού χαρακτήρα, δηλαδή κάποια ξενοδοχεία, κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια κτλ. Που δουλεύουν εποχιακά. Για αυτούς δεν ισχύει η 30 Απριλίου. Ισχύει η προηγούμενη μέρα από την ημερομηνία της έναρξης της λειτουργίας τους. Επομένως, αυτή δεν τους πιάνει η 30 Απριλίου. Απλώς συνυπολογίζεται σε αυτούς που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση. Να πούμε βέβαια ότι έχουν δοθεί 5 παρατάσεις για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα δοθεί και άλλη. Το Υπουργείο προς όλους τους τόνους λέει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Και είναι και λογικό γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ολοκληρώσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τεχνικά θέματα οπωσδήποτε. Πάρα πολλοί επαγγελματίες έχουν θέμα με τη σωστή διαβίβαση των δεδομένων. Το Υπουργείο μέχρι στιγμής και ο Υπουργός έχουν πει ότι τέλος πάντων μια ανοχή θα υπάρχει σε αυτούς που έριξαν ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Και αρκεί βέβαια να τεκμηριώνεται ότι υπάρχουν κάποιες τέτοιου είδους τεχνικές δυσκολίες, έτσι, στο να γίνει διάσταση. Σίγουρα βέβαια, από τη στιγμή που έχουμε προβεί στις ενέργειες. Τι σημαίνει τώρα αν δεν συνδεθούμε καθόλου, έλεγε ο Βαγγέλης για τσουχτερά πρόστιμα. Είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα. Είναι 10.000 για τα προγραφικά βιβλία, 20.000 για τα διπλογραφικά βιβλία. Και μπορεί φυσικά να υπάρχει και προσάυξηση. Όπως είπαμε, είναι όντως πάρα πολύ εξοντωτικά τα πρόστιμα, αλλά το Υπουργείο συνεχίζει να επισημαίνει ότι αυτοί που έχουν προβεί στις ενέργειες και έχουν δείξει ένα ενδιαφέρον, ακόμη και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ολοκληρώσει, γιατί υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, κάποια τεχνική δυσκολία, θα υπάρχει μια ανοχή για κάποιο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί. Οπότε εντάξει, καλό είναι όσοι έχουν τέτοια προβλήματα να φροντίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τα λύσουν. Για να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Αυτή η διασύνδεση, αυτή η συναλλαγή με τα POS που θα συνδυάζεται και με την ταμιακή μηχανή, επιβαρύνει εμάς τους καταναλωτές ή τους επιχειρηματίες, διότι έχουμε ακούσει ότι και οι τράπεζες θα έχουν κάποια έσοδα από όλες τις συναλλαγές πλέον, έτσι. Και υπολογίζονται, και υπολογίζονται για υπέρογκα ποσά αυτά που ακούμε. Είναι τρελά τα νούμερα που βγαίνουν στο τέλος της ημέρας. Σίγουρα θα υπάρχει ποσό προμήθειας που θα χρεώνουν οι τράπεζες για τη συναλλαγή με την κάρτα.
θα υπάρχει προμήθεια του εξοπλισμού, του απαραίτητου εξοπλισμού που επιβαρύνει τον επιχειρηματία, ο οποίος πρέπει να αγοράσει. Υπάρχει τεχνική στήριξη που θα πληρώνει ο επιχειρηματίας για τον τεχνικό, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάποιες ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν μόνος του. Θα πρέπει να πληρώσει την αμοιβή κάποιου τεχνικού. Υπάρχει μία επιβάρυνση, ασφαλώς και υπάρχει. Υπάρχει και η περιοδική πληρωμή του POS, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Πολλές τράπεζες νοικιάζουν τα POS και χρεώνουν και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και πολλά άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι και η καλημέρα Κώστα και Ευαγγέλη, αλλά και εσείς κύριε Θεοδωρή, ακόμη και η καλημέρα μέσα από την τράπεζα θα περνάει σαν συναλλαγή. Ναι, έτσι όπως πάμε, ναι. Λοιπόν, για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα δούμε και άλλα θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, αλλά Κώστα. Έχουμε έναρξη και των φορολογικών δηλώσεων. Τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε Θεοδωρίδη, σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις? Οι φορολογικές δηλώσεις άνοιξαν την Πέμπτη το βράδυ. Στις 10 η ώρα ξεκίνησε η υποβολή τους. Και η προθεσμία ολοκλήρωσης της υποβολής είναι 26 Ιουλίου. Γιατί είναι 26 Ιουλίου, ενώ κανονικά είναι 30 Ιουνίου? Γιατί φέτος άνοιξαν αργότερα, ας το πούμε έτσι, από κάθε άλλη φορά. Παρότι ο Υφυπουργός, όταν ανέλαβε τη θέση του και τα καθήκοντά του, μας είχε διαβεβαιώσει ότι φέτος θα ανοίξουν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και θα αλλάξουν όλα. Θα γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση, ώστε να μην χρειαστεί να δοθεί καμία παράταση φέτος. Η παράταση αυτή έχει δοθεί προκαταβολικά, βέβαια, γιατί άνοιξαν με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Επομένως, η λήξη επίσημη είναι 26 Ιουλίου μέχρι στιγμής. Όπως καταλαβαίνουμε, ο χρονικός ορίζοντας και φέτος είναι κάτι που θα απασχολήσει πάρα πολύ τον κλάδο των λογιστών, γιατί είναι ένα τρίμηνο στην ουσία, ενώ πέρσι ολοκληρώθηκαν σε 5 μήνες και ολοκληρώθηκαν ίσα-ίσα σε 5 μήνες, δηλαδή ο χρόνος αυτός αρκούσε ίσα-ίσα για να ολοκληρώθουν οι φορολογικές δηλώσεις. Φέτος το Υπουργείο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση στην οποία έχει ανοίξει τις φορολογικές δηλώσεις τις φετινές. Η πρώτη δόση του φόρου θα είναι τέλος Ιουλίου, 30 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθεί ο φόρος σε 8 δόσεις. Επίσης, να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο φέτος υπήρξε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, είναι ότι εισήχθη μια καινοτομία, κατά την άποψη του Υπουργείου, ότι πολλές από τις φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες και δεν θα χρειάζεται να παρέμβει ο χρήστης ή ο φορολογούμενος για να τις υποβάλει. Το είχαμε αναδείξει αυτό μαζί σας πριν από κάποιες μέρες. Το είχαμε αναδείξει μαζί σας αυτό. Ναι, το είχαμε θετικό. Πει αυτό το και πράγμα. Είναι θετικό. Έχει θετικό είναι αυτό. Σε θετικό ένα βαθμό, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιμέναμε. Τι γίνεται στην ουσία? Σε κάποια αφημή έχει έρθει μία επισήμανση, εφόσον κάνουμε είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΔΕ, που αναφέρει ότι ο φόρος έχει υπολογιστεί για εμάς εκ των προτέρων, χωρίς να έχουμε προβεί σε κάποια ενέργεια ή σε κάποια συμπλήρωση κάποιου στοιχείου μες στη φορολογική μας δήλωση. Και αν δεν προχωρήσουμε μόνοι μας σε κάποια τροποποίηση ή σε κάποια συμπλήρωση στοιχείων, όταν λήξει η προθεσμία, θα ισχύουν αυτά τα οποία έχουν ήδη προσυμπληρωθεί. Αυτά βέβαια τα οποία είναι προσυμπληρωμένα ήδη, δεν είναι αρκετά στο 90% για να μην πω στο 100% των περιπτώσεων. Επομένως, είναι λίγο άδεια η καινοτομία αυτή, ας το πούμε έτσι, γιατί όπως και να έχει, όλοι θα πρέπει και πάλι να μπουν και να ολοκληρώσουν την διαδικασία της υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης και να προσθέσουν τα στοιχεία τους. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον το μέτρο αυτό κάπως θα διευκολύνει ορισμένους από τους φορολογούμενους που δεν έχουν και πολλά πράγματα να δηλώσουν. Ναι. Έλα, Βαγγέλη, και να κλείσουμε. Έτσι, μια μονολυτική απάντηση για τον ΕΜΦΙΑ που λύγει αύριο η προθεσμία, για όσους παρατηρήσουν ή αντιληφθούν ή εντοπίσουν κάποιο λάθος στην κατάθεση στοιχείων που οδήγησε σε λάθος ειδοποιητήριο, λάθος ποσό, μπορούν να προχωρήσουν και σήμερα σε τροποποίηση ή έχει λήξει αυτή η προθεσμία? Όχι, δεν υπάρχει προθεσμία. Έχουν ανοίξει τροποποιητικές δηλώσεις για το Ε9. Επομένως, όποιος έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο λάθος στα κινητά του, μπορεί να μπει και να κάνει τροποποίηση της δήλωσης του Ε9 του για να διορθώσει τα στοιχεία. Okay. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, θα υπάρξει ξανά νέος υπολογισμός του ΕΜΦΙΑ. Ας έχει πληρώσει την πρώτη δόση, οι επόμενες δόσεις, εφόσον έχει μείωση ή αύξηση του ΕΜΦΙΑ, θα προσαρμοστούν ανάλογα. Θα γίνει συμψηφισμός από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε. Τώρα, επειδή λέμε για τον ΕΜΦΙΑ, δεν ξέρω ο Κώστας θα μας βοηθήσει, δεν ξέρω αν ξέρει και ο κ. Θεοδωρίδης, με τον οικισμό των αναργύρων που έγινε το λάθος να πληρώσουν ΕΜΦΙΑ και είπε ο Υπουργός θα το πάρουμε πίσω και τα λοιπά. Έχουμε καμιά ενημέρωση? Έγινε αυτό ή? Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει. Είναι ζητούμενο για μία ακόμη χρονιά. Ο ΕΜΦΙΑ, βέβαια, να πούμε ότι υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που έχουμε δηλωμένα στο Ε9. Επομένως, όπως και με άλλους οικισμούς που έχουν μετεγκατασταθεί,
έπρεπε να παρέμβουν οι πολίτες και να διορθώσουν, να σβήσουν τα κινητά τους. Τώρα εκεί βέβαια πρέπει να υπάρχει και κάποια πολιτική παρέμβαση. Να το δικαιολογεί αυτό. Τροπολογία ψάχνει. Ναι. Άρα ακόμη δεν έχουμε νεότερα. Πολιτική απόφαση. Καλό Πάσχα κύριε Θεοδωρή, να είμαστε καλά. Καλό Πάσχα σε όλους, να είστε καλά. Μένω με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Πασχαλίνη Αγορά. Τι γίνεται, Βαγγέλη? Τα πράγματα πηγαίνουν εκεί ακριβώς που τα υπολογίζαμε, τη βοήθεια των ειδικών βεβαίως. Αυτοί μας έκαναν τους υπολογισμούς. 12 με 13 ευρώ η τιμή στο αρνί, με την προοπτική να σκαρφαλώσει και ακόμα και στα 15 ευρώ προς το τέλος της εβδομάδας, που θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην αγορά. Προς το παρόν δεν γίνεται λόγος για ζήτημα στην επάρκεια. Θα βρει κανείς προϊόν, αλλά θα το πληρώσει ακριβότερο σε σχέση με πέρσι οι κρεοπόλες. Επιμένει το Υπουργείο ότι μπορούν να διαμορφωθούν πιο χαμηλά οι τιμές. Οι κρεοπόλες απαντούν ότι για να φτάσει ένα αρνί να πωλείται 10 ευρώ, πρέπει είτε να είναι ελληνοποιημένο, να μην είναι ελληνικό, να έχει δηλαδή χαμηλότερο κόστος παραγωγής, είτε να έχει επέλθει κάποια άτυπη κάτω από τραπέζι συμφωνία του προμηθευτή με κάποιον κρατικό φορέα. Δεν δικαιολογείται βάση αγοράς να βρει κανείς τις τιμές αυτές, τις οποίες ακόμα και μέχρι σήμερα βλέπω να προωθούν σούπερ μάρκετ. Οι κρεοπόλες υποστηρίζουν ότι η τιμή βάση λογικής και βάση των τιμών που αγοράζουν και εκείνοι είναι αυτή που ανέφερα, προς το παρόν 12-13 και τέλος εβδομάδας πιθανώς λίγο πιο ακριβά. Για το πώς κινείται η πασχαλινή αγορά, για τις τιμές, αλλά και όλα αυτά τα οποία είδαμε και στο ρεπορτάζ, θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε και καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, τι λένε τα πράγματα, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πώς θα εξελιχθούν, πού οδηγούμαστε, πόσο βαθιά θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, για πείτε μας. Το σίγουρο είναι θα το βάλουμε βαθύτερα από ό,τι το είχαμε βάλει πέρσι. Αρκεί να βρούμε και τίποτα, να έχει και τίποτα μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές μας είναι ότι το αρνί θα κυμαίνεται περίπου από επίοικές, θα το λέω, 13, 14 έως 18 ευρώ το κιλό στα κρεοπολία, τα οποία αριθμούν 15.000 σε όλη την Ελλάδα. Στα σούπερ μάρκετ θα το βρούνε έως 12 ευρώ και 25 λεπτά στο καλάθι του νοικοκυριού, και στα υπόλοιπα μαγαζιά, είτε συνοικιακά, περιφερειακά κτλ. Αγορές όπως η Βαρβάκη, όπως το Καπάνι, όπως όλες οι αγορές οι μεγάλες της Ελλάδος, θα το βρούνε έως 13-13,5 το κιλό. Μάλιστα. Άρα αυτά που ακούγαμε από τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Μητσοτάκη, θα βρούμε και 9 και 10 ευρώ το κιλό, δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη τιμή. Κύριε Καρυπίδη, όταν για να γνωρίζετε, από τη Θράκη, Ανατολική, Κεντρική, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, όλη η Πελοπόννησος, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, δεν έχει φύγει αρνή από τον κτηνοτρόφο λιγότερα από τα 8,5 ευρώ. Εάν σε αυτά τα 8,5 ευρώ προσθέσετε 80 λεπτά με 90 το σφαγείο, συν 20 με 30 λεπτά τα μεταφορικά, και σε αυτό το εμπορικό κέντρος, ένα λογικό εμπορικό κέντρος του Χοντρέμπορου 20% και άλλο ένα εμπορικό κέντρος του Λιανέμπορου άλλο 20% συν 13% το ΦΠΑ, μας κάνει μια τιμή της τάξης από 14 έως 16-16,5. Φτάνει να σας πω ότι οι έμποροι, και έχω στη διάθεσή σας τα στοιχεία, τιμολόγια 100.000 κιλών από μεγαλέμπορο, ο οποίος το πούλησε στο λιανικό εμπόριο 10 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Σε αυτό, αν βάλετε το 20% το κέρδος στο εμπορικό του λιανέμπορου, μας κάνει 2 ευρώ. Αυτό μας το είπαν και οι κρεοπόλες τις προηγούμενες ημέρες και είναι έτσι όπως το λέτε, κύριε Πρόεδρε. Εάν βρούμε τώρα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ ένα αρνί, ας πούμε, που η τιμή του είναι κοντά στα 9 με 10 ευρώ, μπορεί να είναι αρνί ελληνικό, αφού φεύγει από τον κτηνοτρόφο σε αυτή την τιμή, ή θα είναι κάποιο το οποίο έχει ελληνοποιηθεί, ή θα είναι εισαγόμενο? Μου λένε κάποιοι κρεοπόλες ότι υπάρχουν και κατεψυγμένα. Δηλαδή, με έναν τρόπο λέει τα ψεκάζουν, κάτι τα κάνουν εκεί, τα κρατάνε και τα βάζουν στην αγορά. Αυτά μας λέγανε προχθές. Έτσι δεν είναι? Κώστα, ο Κώστας σας έχει κάνει το ρεπορτάζ. Θα πάμε καταρχήν να πούμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να πουλήσει το σούπερ μάρκετ σε τιμή κόστους. Δηλαδή λιγότερο από ό,τι το έχει αγοράσει. Και αυτό γιατί ανάμεσα σε 70 ή 100.000 κωδικούς, το αρνί είναι ένας κωδικός. Που σημαίνει ότι... Είναι κράχτης όμως. Είναι κράχτης όμως. Είναι κράχτης. Θέλει να βάλει τον πελάτη μέσα. Αφού θα μπει ο πελάτης μέσα, εάν πάρει το αρνί, δεν θα σταματήσει το αρνί. Θα πάρει και το κοκορέτσι, θα πάρει και τη φέτα, θα πάρει και τη γραβιέρα, θα πάρει και όλα τα άλλα που χρειάζονται
για το βασικά ελληνικό τραπέζι. Το, ένα, το πιο σίγουρο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, πράγματι, υπάρχουν αρνιά τα οποία έχουν αγοραστεί προηγούμενες εβδομάδες, να μην πω και μήνες, από το εξωτερικό, τα οποία είναι σε βαθιά κατάψυξη ή σε συκτικούς θαλάμους και διατηρούνται σε θερμοκρασία 1-1,8 βαθμούς Κελσίου, που αυτά αποψύχονται και τα πουλάνε στο πόσνο πάρ. Όμως μπορούν να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν, όποιος θέλει να το κάνει. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής, θα πρέπει να αναγράφει απάνω στο ταμπελάκι που είναι η τιμή ότι είναι προϊόν αποψυγμένο. Μάλιστα. Τότε είναι νόμιμο. Τώρα έχουν εισαχθεί περίπου 250 με 300 χιλιάδες αμνοερήφια. Τόσο από τη Βουλγαρία, από τα Σκόπια, από την Ρουμανία και από την Αλβανία. Αυτά λοιπόν η τιμή ιδίως της Ρουμανίας, να σας πω ότι είναι ακριβώς, να μην πω περισσότερο, είναι η ίδια τιμή με την τιμή του ελληνικού αρνιού. Σήμερα που μιλάμε στην κεντρική αγορά Αθηνών, στον οργανισμό κεντρικής αγοράς και αλληλείας των Αθηνών, πωλείται αυτό το αρνί στη χοντρεμπορική στα 9 ευρώ και 80 λεπτά. Εάν σε αυτό προσθέσετε το εμπορικό κέρδος του λιανέμπορου και το ΦΠΑ, μας κάνει περίπου 13 με 14 ευρώ το κιλό. Εκεί θα είναι η τιμή που θα βρουν οι καταναλωτές μας. Όσο πιο μικρό είναι, και όταν λέω πιο μικρό εννοώ από 8-9 κιλά μέχρι και 10-12 κιλά, η τιμή θα κυμαίνεται εκεί και λίγο παραπάνω. Αν δούμε σε αρνιά τα οποία είναι υπέρβαρα, δηλαδή 15-18-20 κιλά, αυτά θεωρούνται κατηγορίας γάμα και θα είναι πιο φτηνή η τιμή τους. Όμως αυτά δεν τα πουλάνε ολόκληρα, τα πουλάνε τεμαχισμένα, είτε μπουτάκι, είτε χεράκι, είτε παϊδάκια. Τώρα, επειδή ο Κώστας είναι και καλός ψήστης, άμα είναι καταψυγμένο, ψήνεται ρε Κώστα ή θέλει πολύ κάρβο? Όχι, όχι. Νομίζω ότι η σωστή κατάψυξη μπορεί να κάνει και το προϊόν να μην διαφέρει πολύ από το φρέσκο. Το έχει συντέψει. Ναι. Για να δώσω το λόγο σε ένα Κώστα και στο Βαγγέλη. Έλα. Ναι. Ξέρετε, κύριε Ραυτόπουλο, κύριε Πρόεδρε, μου έλεγαν οι κρεοπόλες ότι δεν πουλάμε ολόκληρα αρνιά. Πια ο κόσμος δυσκολεύεται να αγοράσει ολόκληρο αρνί και παίρνει κομμάτια. Και αυτό φέρνει και σε πιο δύσκολη θέση τους κρεοπόλες, γιατί καταστρέφονται τα αρνιά μετά και δεν μπορεί να πουλήσει κάποια κομμάτια από το αρνί. Γιατί όλοι θα πάρουν αυτά που θα χρειαστούν και μετά το υπόλοιπο θα γίνει και εμάς μάλλον. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου στο 30% λιγότερες παραγγελίες σε σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει δηλαδή λιγότερο όγκο πωλήσεων, 30%. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής. Να σας πω ότι στο τεμαχισμένο αρνί έχει άλλη τιμή το παϊδάκι, άλλη τιμή το μπούτι ή το χέρι. Δηλαδή το παϊδάκι είναι ακριβότερο. Ένας ο οποίος καταναλωτής θέλει να πάρει 1 κιλό, 2 κιλά παϊδάκια, θα τα πληρώσει ακριβότερα από ό,τι θα το πληρώσει το μπούτι ή το χέρι. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι θα γνωρίζει ο καταναλωτής στο κομμάτι το οποίο θα πάρει, αν είναι ελληνικό. Γιατί η σφραγίδα μπαίνει σε ένα μέρος του αρνιού. Στο ένα μπούτι, για παράδειγμα. Εάν πάρει το άλλο, το έχει πάρει ο ένας ο καταναλωτής και έχει πάρει το άλλο, ή έχει πάρει το χέρι, ή έχει πάρει τα παϊδάκια που δεν έχει σφραγίδα, θα γνωρίζει τι είναι. Ναι, νομίζω εδώ είναι... τώρα. Εδώ πάλι έρχεται το κρεοπολείο της γειτονιάς, έτσι, που έχουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις. Που γνωριζόμαστε. Αυτό, κύριε καθηγητή, εκεί καταλήγουν πάλι όλοι. Δεν το αλλάζει, γιατί τον κρεοπόλη, το κασάκι τον έχει όλο τον χρόνο. Έτσι. Δεν θέλει περιστασιακά μία φορά το Πάσχα ή μία φορά τα Χριστούγεννα να πάει να τσουρίσει. Έτσι ακριβώς. Τον θέλει ο κρεοπόλης όλο τον χρόνο. Γι' αυτό, αν θα δείτε και θα μιλήσετε με πολλούς κρεοπόλες, θα δείτε ότι έχουν βγάλει τα τευτέρια. Καλά. Αυτό άλλος... Αυτά είναι από χρόνια. Δεν είναι τώρα. Τώρα ξαναβγήκαν στην επιφάνεια. Αρκεί να μην γίνουν ληξιπρόθεσμα αυτά τα τευτέρια. Πόσοι έχουν βαρέσει κανόνι, αλλά τι μπορεί να κάνει όλοι. Έλα, Βαγγέλη. Και μια κουβέντα πέρα από το κρέας και για τα υπόλοιπα προϊόντα, τις υπόλοιπες αγορές του Πάσχα. Ποια είναι η εικόνα σας σε σύγκριση με πέρυσι κυρίως? 17 με 19 ευρώ το κιλό πωλείται το τσουρέκι, όταν πέρυσι το πουλούσανε από 13 έως 15 ευρώ το κιλό. Τα σοκολατένια αυγά και όλα τα γλυκίσματα, δηλαδή εννοώ σοκολατένια λαγουδάκια, κουνελάκια, κόμπαρς και τα λοιπά που έχουν, η τιμή τους είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι από 25 έως 35%. Και να σας πω όμως πάνω σε αυτό, ότι ακόμα οι νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει στη ζωή μας γύρω από τη σοκολάτα, γύρω από το κακάο.
Αυτό θα τα δούμε το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου με τις νέες παραγγελίες οι οποίες θα κάνουν οι σοκολατοβιομηχανίες. Και θα δείτε, να το πω επί τη ευκαιρίας, θα δούμε διάφορα νέα προϊόντα να μπαίνουν στη ζωή μας, όπως για παράδειγμα κοφρέτα η οποία δεν θα έχει επικάλυψη σοκολάτα, θα είναι μόνο η βάφλα. Ή για παράδειγμα άλλη κοφρέτα θα έχει επικάλυψη, θα είναι η γέμισή της λευκή σοκολάτα και όχι σοκολάτα κανονική με κακάο δηλαδή. Πέστε. Τώρα, για να κάνουμε ένα ταμείο. Το πασχαλινό τραπέζι, γενικότερα οι πασχαλινές αγορές, πόσο ακριβότερες είναι σε σχέση με πέρυσι? Από 20 έως 30% είναι σίγουρα, κύριε Καρυπίδη, αυξημένες, αφού προσθέσω σε αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Γιατί μας έλεγε το Υπουργείο ότι 6% έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Προχθές δεν λέγαμε 6%. 6% λέγανε. Αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα σας πω χαρακτηριστικά. 15% και λέω χαμηλά τα ποσοστά, 15% θα αγοράσουμε όλοι οι καταναλωτές φέτος ακριβότερα τα οπωροκυπευτικά σε σχέση με πέρσι. Και αναφέρομαι σε κρεμμυδάκια, μαρούλια, άνηθο, ντομάτες, αγκουράκια, αυτά τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, ένα πασχαλινό τραπέζι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όταν πέρσι ο κύριος Γεωργιάδης, ο προηγούμενος υπουργός ανάπτυξης, ήταν στη Βαρβάκη αγορά και μας έδειχνε ταμπέλες οι οποίες ήταν 9,90 το κιλό το αρνί. Το θυμάστε? Ναι, βέβαια. Τα δείξατε από το κινητό. Ναι. Σήμερα λοιπόν στη Βαρβάκη έχει έως 13,5-14 ευρώ το κιλό. Υπήρχε αυτή η τιμή πέρσι? Όχι. Υπήρχε το 9,90. Εγώ δεν θα πάω ούτε στο 13, ούτε στο 13, ούτε στο 14. Θα πάω στο 12. Από το 9,90 στο 12 είναι 20% η αύξηση. Πού προκύπτει αυτό το 6%? Τα τσουδουρέκια από 14-15 πέρσι, φέτος στα 17-19, δεν είναι μια αύξηση του 20%? Τα απορροκυπευτικά 15%, τα σοκολατοειδή, σοκολατένια αυγά και όλα τα παράγωγά του, 30% με 35% η αύξηση. Δεν είναι αυτή όλο μαζί να το κάνουμε μια αύξηση τάξης από 20 έως 30% το πασχαλινό τραπέζι ακριβότερο φέτος? Αλλά αυτά ξέρετε που θα τα πούνε. Τα αποτελέσματα θα τα πούνε μετά το πέρασμα του πασχαλινού τραπεζιού, μετά το Πάσχα δηλαδή, στον νέο πληθωρισμό, ο οποίος θα το δούμε εμείς τον Ιούνιο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Και αν δεν τα πούμε μέχρι το Πάσχα, καλό Πάσχα να έχουμε. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, η υγεία σε όλο τον κόσμο. Μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καρυπίδη? Παρακαλώ. Είναι το γεγονός του ότι πέρσι οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ που συμμετείχαν στο καλάθι του νοικοκυριού ήταν 18. Φέτος είναι 16. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι 16 αλυσίδες θα έπρεπε να είχαν και αρνί και κατσίκι. Από τις 16 αλυσίδες μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, οι 5 δεν είχαν. Την Παρασκευή το μεσημέρι μπήκε μια αλυσίδα και σήμερα που το μιλάω δεν έχουν οι 4 αλυσίδες ούτε αρνί ούτε κατσίκι. Πράγμα το οποίο αυτό δεν είναι νόμιμο. Αυτά είναι η στοιχεία τα οποία τα ανεβάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι στο e-καταναλωτής. Ποιο του σαν τηλεθεατής μπορεί και θέλει, μπορεί να μπει στο e-καταναλωτής και να δει ποιες από τις 16 αλυσίδες έχουν το, για του λόγου του αληθές, το αρνί και το κατσίκι. Και να συμπληρώσω σε αυτά άλλο ένα πράγμα. Το 2021 είχε 90 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο και η τιμή της αμόλυβης είχε ένα 60. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου του αμόλυβου έχει, του πετρελαίου έχει 89 δολάρια και η τιμή της αμόλυβης στα αστικά κέντρα, δεν μιλάω για την περιφέρεια, στην Ελλάδα, στην περιφέρεια έχει αγγίσει τα 2 ευρώ. Αυτά τα 40 λεπτά τα παραπάνω, από πού προκύπτουν? Εάν αυτό δεν είναι σκροκέρδια, τότε τι είναι? Και προσθέτω εδώ πέρα και κλείνω την αύξηση των διοδίων που θα δουν οι καταναλωτές πηγαίνοντας είτε στην Κοζάνη, είτε στην Ξάνθη, είτε στην Καστοριά, είτε στη Φλόρινα, είτε στη Θεσσαλονίκη. Τα οποία έχουν αυξηθεί σε κάθε σταθμό διοδίων από 25 μέχρι 30 λεπτά. Συγκεκριμένα, τα διόδια τα οποία είχαν στη Θήβα 3,90 σήμερα έχουν 4,20. Τα διόδια της Τραγκάνας που είχαν 3,85 σήμερα έχουν 4,15. Και τα διόδια Αφιγνών που είχαν 3,30 σήμερα έχουν 3,55. Αυτά αν τα προσθέσετε όλα μαζί, μας κάνουν ανυπόφορη την ακρίβεια, κύριε Καρυπίδη. Αν βάλουμε και τη βενζίνη που θέλουμε εμείς από εδώ για να πάμε στην Αθήνα, νοικιάζουμε όπως είμαστε παρέα ένα ιδιωτικό τζετ. Λιγότερο θα μας βγει. Να είστε καλά. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είμαστε γεροί. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Να είστε καλά. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη. Κάθε εβδομάδα ο Πρωθυπουργός κάνει μία αναφορά σε διάφορα θέματα μέσω της σελίδας που διατηρεί στο Facebook. Αυτή τη φορά στο ενδιαφέρον του βρέθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για να δούμε ακριβώς τι έγραψε ο Πρωθυπουργός. Κώστα. Ναι, έγινε μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, χαρακτηρίζοντας το ταχύτερα αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και σε δεύτερο χρόνο στην αναφορά του υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ήδη τρέχει δύο αγγλόφωνα μεταπτυχιακά για ξένους φοιτητές, για φοιτητές της Βαλκανικής και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι ένας πόλος ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει και να είναι χρήσιμο εργαλείο για την περιοχή. Θα μείνουμε στα της ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή και το Πανεπιστήμιο που πρέπει. Να δούμε όμως αν αποτελεί πόλο και αν στηρίζεται και τι άλλο γίνεται με τις δράσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, ο οποίος είναι γνωστός πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Φλόρινας, του ΜΠΕΟΡ Βιομηχανικού. Καλησπέρα κύριε Σαπαλίδη. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη και τον χαιρετίζω και τον κύριο Μαυρίδη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Θέλουμε τα φώτα σας και την εμπειρία σας, έτσι, από την πραγματική οικονομία, έτσι. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα μετά από την απανθρακοποίηση που για μας εδώ δυστυχώς έγινε μόνο απολιγνητοποίηση, αν το σχέδιο μετάβασης αυτό που αποτέλεσε και νόμο είναι σε εξέλιξη, πού είναι οι ευκαιρίες, αν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες που εσείς εντοπίζετε και αν βρίσκεστε στήριξη από την πολιτεία. Για πείτε μας κύριε Σαπαλία. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε, κύριε Καρυπίδη, ότι για μας πρωταρχικό στόχος και μέλημα είναι η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, η θέση εργασίας. Εξάλλου και το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, το πρώτο του άρθρο είναι ότι πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα αυτοί που χάνουν την εργασία τους. Αυτό λοιπόν μέχρι στιγμής δεν το είδαμε. Τις επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας δεν τις έχουμε δει. Αντιθέτως, έχουμε δει φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες. Ο στόχος για μας λοιπόν είναι να προκαλέσουμε επενδυτές να έρθουν στην περιοχή, να δούμε στην περιοχή και να αναπτυχθεί ο αγροδιατροφικός τομέας, όπως έχουμε συνηθίσει εύκολα να λέμε, γιατί είναι μια εύκολη λύση, μπορεί να λέμε, αγροτική ανάπτυξη, αγροδιατροφικός τομέας, αλλά θέλει μια σειρά πραγμάτων, μια σειρά σχεδιασμών, κύριε Καρυπίδη, και όπως είπα, και συνηθίζω να λέω ότι δεν έχουμε σχεδιάσει το μέλλον το 20ετή του 20ετού αναπτυξιακού στρατηγικού προσανατολισμού. Λοιπόν, πρέπει να σχεδιάσουμε τα επόμενα 20 χρόνια ή έστω τα 10 χρόνια πώς θέλουμε τη Δυτική Μακεδονία, πώς θέλουμε την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Τι θα κάνουμε με τα σύνορα, θα κάνουμε κάτι επιπλέον. Τι θα κάνουμε με τις ειρηνικά δίκτυα, τι θα κάνουμε με τα οδικά δίκτυα. Ανάπτυξη, κύριε Καρυπίδη και κύριε Μαυρίδη, δεν πρόκειται να γίνει χωρίς σιδηρόδρομο και χωρίς οδικό δίκτυο. Βάλτε λίγο μια άνω τελεία, επειδή είστε έμπειρος, έχετε πολλά χρόνια έτσι που ασχολείστε με τα δημόσια πράγματα και τη θέση την οποία κατέχετε ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Βλέπετε να υπάρχει συνέχεια στο κράτος, γιατί κάνουμε διαπιστώσεις, γίνονται σχεδιασμοί, αλλά κάποια στιγμή αυτοί οι σχεδιασμοί είτε αλλάζουν είτε εγκαταλείπονται. Έτσι. Δηλαδή, η απόφαση του Πρωθυπουργού το 19 να φύγουμε τελείως από τον άνθρακα και ιδιαίτερα από τον Λιγνίτη, να κλείσουμε ορυχεία, να κλείσουμε εργοστάσια, αυτό ήταν εκτός σχεδιασμού, δεν το φανταζόταν κάποιος. Γινόταν η συζήτηση έτσι για τη μεταλιγνητική εποχή, κατατεθόταν οι προτάσεις, είχε μπει η Παγκόσμια Τράπεζα Τεχνικός Σύμβουλος με την Ευρώπη, στην περιφέρεια μας να είναι τρεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα γίνει και ο πιλότος πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, αλλά με ένα χρονοδιάγραμμα που να έχει τη δυνατότητα και εσείς και όλοι οι σχεδιάζοντες να γίνει ομαλά αυτή η μετάβαση, όχι με τη μορφή του σοκ. Βλέπετε να υπάρχει συνέχεια. Λέτε για το σιδηρόδρομο. Υπήρχε ένα διακρατικό πρόγραμμα, το Ιντερέγκα, από όσο γνωρίζω εγώ, να γίνει ο σιδηρόδρομος και να βλέπει Βαλκάνια και κάποια στιγμή να φτάσουμε και στο κέντρο της Ευρώπης που είναι η αγορά της Γερμανίας. Συνεχίζεται αυτό, εγκαταλείφθηκε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός, είναι να έχει συνέχεια και η διοίκηση. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και μετά τα Τέμπη, να προσθέσω έτσι για το σιδηρόδρομο, μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ανακαλύψαμε ότι ο σιδηρόδρομος και στη Δυτική Μακεδονία και στη Φλόρινα, στη Σύραγγες, εκεί στον Άγρα και στον Άγιο Παντελήμωνα έχουν θέμα, έχουν πρόβλημα. Και σταμάτησε. Δεν έχουμε τρένο μέχρι και τα σήμερα. 1,5 χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Για πείτε. Έχουμε μία οθωμανική γραμμή, συνδρομική γραμμή, η οποία μεταφέρονται στα λόγια του Ιταλού,
όταν τον επισκεφτήκαμε για να ανοίξει επιτέλους αυτή η γραμμή, η οποία έχει κλείσει εδώ και 30 χρόνια με την Βόρεια Μακεδονία, και να φτάσει, κύριε Καρυπίδη, όπως σωστά είπατε, μέχρι τη Γερμανία, να αποτελέσει, όπως είχαμε πει και το 17, η περιοχή της Κλώνης και της Καστοριάς για μετακομιστικό κέντρο και σε όλη μάνη. Και αυτό είναι η συνέχεια του κράτους που είπατε. Γιατί δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Και μάλιστα, εμείς είχαμε κάνει και το 17 ημερίδα εδώ με όλους τους θεσμικούς και αναδείξαμε ότι και η περιοχή γειτονάς και η περιοχή του Αμυνταίου, αλλά και η περιοχή της Κίδρας και της Άγνησας μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την περιοχή, ώστε η περιοχή να χαρακτηριστεί διαμετακομιστικό κέντρο και να δώσει, αν θέλετε, πλούτο στην περιοχή, αλλά και ελπίδα. Γιατί αυτά είναι όλα, μπορεί να λέμε, ευχολόγια. Αν δεν έχουμε τις υποδομές, αν δεν έχουμε διαμετακομιστικά κέντρα, αν δεν έχουμε σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο, ό,τι και να λέμε. Η Φλόρινα ακόμα παλεύει να κάνει κάθε το άξονα. Ακόμα παλεύει, δεν ξέρω δηλαδή. Η Πρέσπα έχει σοβαρότερο πρόβλημα. Βεβαίως και παίρνει κομβικό ρόλο η Καστοριά με τη σύραγγα της Κλεισούρας, όπου πλέον η Κοζάνη, το Λεμαίδα, το Αμίντιο θα μεταφέρονται πολύ πιο εύκολα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει και με την Καρυπίδη και με τη Φλόρινα. Ο δρόμος λοιπόν, ο δρόμος για μας έχει μεγάλο πρόβλημα από τα σημεία κατολιστήσεων, αλλά. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δέχεται ακραία καιρικά φαινόμενα. Φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκαν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, η υγρασία φοβερή. Οπότε, ό,τι και να κάνεις αυτό το δρόμο, πάντα θα έχει πρόβλημα. Η περιοχή για να σωθεί θέλει άμεσα τούνελ στην περιοχή από τη Φλόρινα στην Πρέσπα για να μπορέσουμε να πάρουμε και κάποιο κομμάτι από το τουριστικό προϊόν. Γιατί πρέπει να βλέπεις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας περιοχής. Από την Αχρίδα. Κύριε Σαπαλίδη, μαζί σας είμαι σε αυτό. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να συνδέσουμε δρόμο απλό που είναι 5 χιλιόμετρα και τριόμαστε με τους γείτονές μας. Ενώ για τον σταθμό της Μεθορίου, το μεθοριακό το δρόμο. Λεμό, στο Λεμό. Στις Πρέσπες, με τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, 5 χιλιόμετρα. Πότε αποφασίστηκε, κύριε Καρυπίδη, για το κράτος που έχει συνέχεια, αποφασίστηκε η διάνοιξη της συνοριακής διάρκειας. Ακριβώς. Και χρήματα. Επιέθηκαν και τα χρήματα. Και μιλάμε για ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα σώσει πραγματικά την περιοχή 200 και πλέον χιλιάδων βορειοευρωπαίων στην γειτονική χώρα. Και υψηλού εισοδήματος μου λένε είναι Ολλανδία, Άγγλοι και τέτοια, έτσι. Ακριβώς. Κοιτάνε... Και ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, επειδή έχει αλλάξει και το βιωτικό επίπεδο δίπλα στη γειτονική χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι ψωνίζουν από τα καταστήματά μας και στο λιανικό εμπόριο. Και μάλιστα, δεν στο κρύβω ότι το open mall που σχεδιάσαμε για τη Φλόρινα έχει στραμμένο το βλέμμα προς τη γειτονική αγορά. Ακόμα και με τη σελίδα, και ετοιμάζουμε και με το που θα το δώσουμε στην κοινωνία το εμπορικό κέντρο, όπως έχει χαραχτεί από το Επιμελητήριο και από το κράτος, ετοιμάζουμε να καλέσουμε με διάφορα event και διαφημίσεις τους γείτονες. Γιατί βλέπουμε ότι στα μαγαζιά μας, εκτός από καφέ και σάντουιτς, πλέον επισκέπτονται λιανικό εμπόριο αλλά και καθημερινές ανάγκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί έχουμε μια αγορά η οποία είναι πάνω από 80 με 100.000 πολίτες. Τους οποίους αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό μίλησα για σχεδιασμό, κύριε Καρυπίδη. Τι θα κάνουμε τις γλύμνες μας, τι θα κάνουμε τα σύνορά μας, τι θα κάνουμε τα τοπικά προϊόντα, τι θα κάνουμε μετάβαση. Λέμε μετάβαση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο αμοχώρι της Φλόρινας καλλιεργούνταν πατάτα. Γιατί να μην πούμε πατάτες, γιατί να μην πούμε σε μια διαδικασία να βοηθήσουμε την περιοχή και να γίνει μια μεταβλητική μονάδα, την οποία να μπει το επιμελητήριο μπροστά. Και να ξεκινήσει η ανάπτυξη της περιφέρειας των περιφερειών της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Χρηματοδοτούνται αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι μέσα στο... Αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να πιεστεί. Αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτούνται μέσα από τα προγράμματα, αλλά βέβαια μέσα από το σχέδιο δίκης μετάβασης πιστεύω ότι μέσα από μια πίεση και διεκδίκηση είναι εφικτό να μπούμε στη διαδικασία, όπως και οι φράουλες στην περιοχή. Βλέπω και το Πανεπιστήμιο της Φλόρινας ότι ξεκινάει μια διαδικασία ξανά να μπει η φράουλα στην παραγωγή και στην ανάπτυξη. Είναι δράσεις οι οποίες μας δείχνουν από μόνους, αλλά πρέπει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή και να κάνει επένδυση. Πρέπει να δείξουμε κι εμείς, οι θεσμικοί, ότι πραγματικά στηρίζουμε τέτοιες ενέργειες για να βοηθήσουμε την περιοχή να πάει μπροστά. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Το σχέδιο δίκης μετάβασης είναι αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας το πω, σε μια διαδικασία μόνο το ανανεώσιμο πηγών ενέργειας. Ναι. Κώστα. Θέλω να ρωτήσω τι λέει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου στο μικρομεσαίο επαγγελματία
που έχει ένα βενζινάδικο για παράδειγμα και που δεν σταυρώνει πελάτη γιατί και ο τελευταίος φλωρινιώτης βάζει βενζίνη από την γειτονική χώρα. Και ένα δεύτερο, αν είστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία της ΒΙΠΕ της Φλόρινας. Ξέρετε, ένα από τα παράπονα είναι ότι υπάρχει μια βιομηχανική περιοχή η οποία για μερικά μέτρα, εκατοντάδες μέτρα, δεν έχει σιροδρομικό δίκτυο για να μεταφερθούν τα προϊόντα. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Είναι τραγικό λοιπόν να έχεις μια βιομηχανική περιοχή η οποία έχει κάποιες αδυναμίες δομικές. Φυσικά είναι από τις καλύτερες βιομηχανικές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία, πιο οργανωμένη, αλλά έχει αρκετά πάρα πολλά προβλήματα. Επειδή συμμετείχα σε πολλές τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με τη βιομηχανική περιοχή, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο είναι ακριβή ενοικίαση, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην περιοχή αυτή. Επίσης, το σιδομικό δίκτυο είναι ένας από τις δομικές αδυναμίες και εδώ φαίνεται πολύ καλά ότι όταν σχεδιάστηκε, δεν σχεδιάστηκε για να ασχοληθεί η περιοχή, να επενδύσει η περιοχή στη γειτονική αγορά. Είναι τραγικό λοιπόν για 300 μέτρα δεν συνδέθηκε ποτέ αυτό το δίκτυο, αλλά και να συνδεότανε, κύριε Μαυρίδη και κύριε Καρυπίδη, δεν θα γινόταν και τίποτα, γιατί αυτή η γραμμή 30 χρόνια σταμάτησε. Φαίνεται, δεν υπήρχε ενδιαφέρον για εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας στην περιοχή αυτή. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη Βόρεια Μακεδονία. Πολύ σωστά μιλάμε τα προϊόντα που μπορούν να φτάσουν, γιατί υπάρχει ένα τέλειο σιδηρονικό δίκτυο μέχρι τη Γερμανία. Και μάλιστα πολλές φορές ο πρόξενός μας, μαζί με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον επιμελητήριο της Νοτίου Βορείου Μακεδονίας και παρόν και υπουργός μεταφορών, μου ερωτούσαν τι θα γίνει αν λειτουργήσει ποτέ αυτή η γραμμή. Επίσης, τελευταία, όταν βρεθήκαμε στην Τρενοσέ, μιλήσαμε με τον βουλευτή, τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Αντωνιάδη, και μας ζητήσαμε, γιατί είχε ζητήσει η πλευρά της Βορείας Μακεδονίας να χρησιμοποιήσει αυτή τη γραμμή, με δημοσίευμα της Μακεδονίας, έγινε το Νοέμβριο πρόπερση, για να μεταφέρουν, να πηγαίνουν από εδώ στον Πλαταμόνα. Και τότε πήγαμε να ζητήσουμε την επαλειτουργία αυτής της γραμμής, η οποία είχε σταματήσει εδώ και 30 χρόνια. Η οποία για μας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Εκεί συναντηθήκαμε τον Ιταλό, με τους δύο διευθυντές εμπορικών και των εμπορευμάτων και των μεταφορών, ο οποίος μάλιστα είναι και η γυναίκα του από την περιοχή της δικιάς μας των επιβατικών μεταφορών. Μας είπε ο Ιταλός ότι έχει διάθεση πραγματικά, αν υπάρχει το ΝΑΣ, το εξήγησα εγώ ότι η γραμμή μπορεί να μεταφέρει προϊόντα, και είπε ότι επαφείται πλέον στην κυβέρνηση, αν συνεχίσει την διαδικασία. Εκεί μας είπε όμως ότι ο Ιταλός ότι η γραμμή στην περιοχή της Άρνησας, στα δύο τούνελ, έχει αρκετά προβλήματα όσον αφορά στις κλίσεις και πρέπει να διορθωθεί αυτή η γραμμή. Αμέσως μετά έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, οπότε η γραμμή, καταλαβαίνετε, δεν ξέρω κατά πόσο καιρό θα μείνει έτσι και πόσο θα χρειαστεί πότε θα επιδιορθωθεί. Οπότε η Φλόρινα απομονώνεται λοιπόν και από το τρένο, δεν έχει κάθετο σύνδεση με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας, έχουμε τα προβλήματα στην Πρέσπα, έχουμε εκεί στο Αμύντιο στον Άγιο Παντελήμωνα, είμαστε σε μια κατάσταση απομονωμένη, μπορώ να πω, αυτή τη στιγμή, και βέβαια κανείς επιχειρηματίας δεν θα έρθει να επενδύσει όταν τουλάχιστον δεν έχει σιδηρόδρομο, δρόμο και βιομηχανική περιοχή, η οποία έχει αρκετές αδυναμίες, έχει ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό το οποίο είναι ακριβό για τους για τους επιχειρηματίες να έρθουν στην περιοχή. Οπότε έχουμε αρκετά προβλήματα, τα οποία σας είπα, πρέπει άμεσα, αν δεν θέλουμε να φύγουν και άλλοι 10.012 την επόμενη δεκαετία, να κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις για να διορθώσουμε και να αποτελέσει, αν θέλετε, συγκριτικό πλεονέκτημα η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι ευχολόγια, δεν είναι καλλιεργήστε τη γη, είναι πώς θα μεταποιήσουμε, είναι πώς θα προωθήσουμε, είναι πώς θα πουλήσουμε, πώς θα εκπαιδεύσουμε, η καινοτομία, οι νέες τεχνικές, είναι πράγματα τα οποία θέλουν εκπαίδευση και σοβαρότητα. Και όχι μια εκπαίδευση ενός σεμιναρίου 2 ή 5 μηνών, μια εκπαίδευση πραγματική, όπως προσπαθούμε να κάνουμε τώρα με τα ΙΕΚ, με την ΕΠΑΛ, όπου δίνουμε κατευθύνσεις σε ειδικότητες οι οποίες θα είναι παραγωγικές στην περιοχή και πραγματικά τα παιδιά που θα φοιτήσουν θα βρουν δουλειά και δεν θα είναι ανάγκη πάλι. Αυτή την προσπάθεια κινεί το επιμελητήριο να δώσει
τα φώτα του, να ενημερώσει τον κόσμο, είτε με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, μπαίνουμε στα σχολεία, μιλάμε στα παιδιά, τι μπορεί να κάνει κάποιος στην περιοχή, πού μπορεί να σε τι μπορεί να ασχοληθεί. Για μας ο τουρισμός είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε σίγουρα τα πιο λίγα ξενοδοχεία, τα δωμάτια μας δεν είναι πολλά. Οπότε και τα ξενοδοχεία θέλουν βελτίωση, θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα, να στηρίξει βεβαίως και για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, βεβαίως και για τον πεζινοπόλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα που είναι πολύ σοβαρό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα από την πολιτεία. Πρέπει να στηριχθούν γιατί από τα σύνορα κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί πιστέψαμε πραγματικά στις συνεργασίες με εξωστρέφεια. Δεν φοβηθήκαμε, βγήκαμε, σεβόμαστε πάρα πολύ τα σύνορά μας, σεβόμαστε και τα σύνορα των γειτόνων μας, δημιουργήσαμε συνθήκες φιλίας, συνεργασίας. Σε λίγο το επιμελητήριο θα υποδεχτεί μια αποστολή από πετυχημένους πάνω από 20 Τούρκους επιχειρηματίες. Ανοίγει λοιπόν το επιμελητήριο. Η εξωστρέφεια είναι για μας πρωταγωνιστικός ρόλος. Πιστεύουμε στη διείσδυση των επιχειρήσεων όπως συνηθίζουν να λέω με την επιθετική πολιτική. Πρέπει να μπούμε πραγματικά στις αγορές. Πρέπει να δυναμώσουμε την επιχειρηματικότητα. Μας έχει δείξει ότι η αγροδιατροφή, η οργανωμένη αγροδιατροφή, οι φλωρινιώτικες επιχειρήσεις που πιστεύω είναι αρκετές, πέρασαν μέσα από την κρίση, πέρασαν σχεδόν αλόβητες, δημιουργήσαν θέσεις εργασίας. Μας δείχνουν ότι η Φλόρινα έχει ένα υψηλό αγροδιατροφικό πεδίο, μπορεί να βγει στις αγορές. Θέλει στήριξη, θέλει ενίσχυση. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Δύναμη και κουράγιο στο έργο σας και να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα. Μένουμε τον Κώστα τον Μαυρίδη. Έχουμε ανθρώπους στη Δυτική Μακεδονία, μπορούμε να αναπτύξουμε καινοτόμες δράσεις, αλλά έχουμε και αρχαιολογικούς θησαυρούς. Έτσι, Κώστα. Έχουμε πραγματικά αρχαιολογικούς θησαυρούς, έχουμε πλούσια μνημεία και με ένα πρόγραμμα και μια προσπάθεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας υπήρξαν και κάποιες προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, φυλάκων για την ακρίβεια. Τα μνημεία είναι ανοιχτά με ωράριο καθημερινό και μπορεί κανείς να τα επισκεφθεί. Εμείς σήμερα βρεθήκαμε σε ένα από τα μνημεία, είναι αυτές οι εικόνες που παρακολουθούμε. Είναι από τον Μακεδονικό τάφο στην σπηλιά του Δήμου της Εορδαίας. Είναι ανοιχτό το μνημείο καθημερινά, μπορεί κανείς να το επισκεφτεί εκτός από τις επίσημες αργίες, δηλαδή μην πάμε τη Λαμπρή, αυτό μάλλον δεν θα είναι κλειστό, ή την Πρωτομαγιά που είναι επίσημη αργία. Και θέλω να το πω αυτό, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να δράξουν την ευκαιρία να βγουν με τις εκδρομές, αντί να κάνουμε ανούσιες εκδρομές αναψυχής, να κάνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές που θα δουν τα παιδιά τα μνημεία της περιοχής που είναι πάρα πολύ πλούσια και πολλά. Μιλήσαμε και με την διευθύντρια, την κυρία Αρετή Χοδρογιάννη. Νομίζω έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των σχολείων τα παιδιά να γνωρίσουν τον τόπο τους. Ακριβώς. Και τους θησαυρούς που έχει αυτός ο τόπος, έτσι ώστε και όταν βρίσκονται έξω από την περιοχή τους να μπορούν να μιλάνε για τον τόπο τους. Κάτι να λένε. Και να αποτελέσει και συγκινητικό πλεονέκτημα όλος αυτός ο κόσμος. Για να δούμε το ρεπορτάζ. We'll be right back.
Το μνημείο επίσημα ήρθε στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη την περίοδο 1986-1987. Δυστυχώς νωρίτερα είχαν εισέλθει από την οροφή στο μακεδονικό τάφο εδώ στη σπηλιά της Εορδέας λαθοανασκαφείς, με τελικό αποτέλεσμα τα κτερίσματα να είναι πολύ λιγότερα από αυτά που αρχικά υπήρχαν μέσα στο μακεδονικό τάφο. Ο μακεδονικός τάφος της Σπηλιάς είναι ένα σπουδαίο μνημείο. Είναι ένας διθάλμος μακεδονικός τάφος με δωρική πρόσωψη, με 4 ημικίωνες δωρικούς και ασπίδες. Έχει και κάποιες ανάγλυφες ασπίδες, οι οποίες φέρουν και χρώματα. Ο τάφος βρέθηκε το 1986-1987, ανασκάφηκε εκείνες τις χρονιές, αποκαταστάθηκε το 2005 με τοποθέτηση στη Γάστρο από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι διθάλαμος. Οι ταφές, πρέπει, σύμφωνα με την εξέταση του ανθρωπολογικού υλικού, είναι 7 ή 8. Ήταν όλοι οι νεκροί θαμμένοι μέσα στο θάλαμο, δεν ήταν δηλαδή κάποιος στον προθάλαμο, ήταν κτερισμένοι με αγγεία, πύληνα αγγεία, κοσμήματα, χάλκινα κυρίως και άλλα αντικείμενα, όπως ας πούμε μια στυλιγκίδα που ήταν κτέρισμα αθλητών. Να πούμε ότι ο τάφος ήταν ασύλλητος από την αρχαιότητα, ωστόσο εντοπίστηκε από λαθροανασκαφέα, ο οποίος άνοιξε με εξκαφικό μηχάνημα μια μεγάλη έτσι, τρύπα στην οροφή και από εκεί ήταν και η πρώτη είσοδος στον τάφο και των αρχαιολόγων. Ουσιαστικά στη συνέχεια αποκαταστάθηκε και σήμερα ο κόσμος μπορεί να το δει από την κύρια είσοδο, να κατέβει, φυσικά δεν μπορεί να μπει μέσα στο μνημείο, από την εξωτερικά μπορεί όμως να δει και στο εσωτερικό του. Να πούμε ότι τα ευρήματα του μακεδονικού τάφου αυτού εκτίθενται, ένα μέρος των ευρημάτων εκτίθεται στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης και εδώ και αρκετά χρόνια η εφορία μας, από το 1998 και μετά, εντάσσει την επίσκεψη στο μακεδονικό τάφο όπως και ξενάγηση στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, συνδυάζει αυτά τα δύο, στο πλαίσιο της δράσης πράσινης περιβαλλοντικές διαδρομές που είναι αρχές Ιουνίου, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου συνήθως και φέτος θα είναι. Φέτος βέβαια θα είναι σταθερά ανοιχτά. Χρειάζεται να κάνει κάποιος ραντεβού ή μπορεί τις ώρες λειτουργίας είπαμε 7.30 με 3.30 ο φύλακας είναι σταθερά εκεί εκτός από Τετάρτη που πρέπει να πάρει το ρεπό του. Παράλληλα με τα ανοιχτά μνημεία, καθ' όλη τη θερινή περίοδο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία συνεχίζει τις σωστικές ανασκαφές σε διάφορα τεχνικά έργα, όπως είναι αυτό της διέλευσης του φυσικού αερίου. Μάλιστα, όπως λέει η Διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Αρετή Χοντρογιάννη, στο Μεσόβουνο του Δήμου Εορδέας, ήρθε στο φως μεγάλος οικισμός, που χρονολογείται το 5.000 π.Χ. Πραγματικά αυτά τα έργα φέρνουν στην επιφάνεια πολλές σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις, πολλούς σημαντικούς έτσι, αρχαίους οικισμούς και νεκροταφείο όμως, και δίνουν την αφορμή και έχουν αλλάξει το ρου της ιστορίας έτσι, γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά έργα που τρέχουν. Εμείς σαν υπηρεσία επιβλέπουμε όλα τα έργα, όχι μόνο δηλαδή τα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ, όπου γίνονται εδώ και χρόνια σκαφές, αλλά και τα έργα ΑΠΕ, όπως και τους αγωγούς φυσικού αερίου. Και να επικεντρωθούμε εδώ, στον συγκεκριμένο, περνούσε και από γνωστούς χώρους ο αγωγός και είχαμε θέσει τους όρους μας, όπως ας πούμε η Βρύση Ποντοκόμης, όπου βρέθηκε πραγματικά ένας πολύ ωραίος αγωγός ρωμαϊκής εποχής. Αλλά η έκπληξη φετινή είναι ότι στο Μεσόβουνο εντοπίστηκε και ανασκάπτεται αυτή τη στιγμή ένας σημαντικός νεολιθικός οικισμός. Είναι νεότερης νεολιθικής και τελικής, κάπου εκεί στο 5.500 με 3.000 π.Χ. Διατηρεί κτίσματα, είναι έτσι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα. Και εκτός αυτού, στα όρια αυτού του οικισμού, βρέθηκε και ένα νεκροταφείο της μέσης εποχής Χαλκού, γύρω στο 2.000 π.Χ. Είναι το 5ο νεκροταφείο στο νομό Κοζάνης και θα έλεγα το 6ο από τα ελάχιστα στο βόρειο ελλαδικό χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ευρήματα. Οι ανασκαφές είναι σε εξέλιξη.
Ελπίζουμε του χρόνου να μπορέσουμε να τα δώσουμε και στο συνέδριό μας. Του χρόνου στο ΑΕΜΦ που λέμε, το ετήσιο συνέδριο των αρχαιολόγων, η ετήσια συνάντηση, όπως φέτος το 36ο, που ήταν, δώσαμε προηγούμενες ανασκαφές που έγιναν πάλι στο πλαίσιο και στα έργα ΑΠΕ. Κυρίως από τον έλεγχο των φωτοβολταϊκών έχουν εντοπιστεί αρκετά, τουλάχιστον στο ΦΟΥΦΑ εδώ, μια και βρισκόμαστε εορδαία, στο ΦΟΥΦΑ σκάφτηκε ένας σημαντικός χώρος που ανακοινώθηκε φέτος, που βρέθηκε και νεκροταφείο βυζαντινό και νεκροταφείο πρώιμης εποχής Σιδήρου και κάποια ρωμαϊκά κτίσματα, και είχε το ενδιαφέρον στοιχείο ότι ένας από τους τάφους της πρώιμης εποχής Σιδήρου προφανώς έχει σχέση με κάποια τελετουργία, γιατί στο αντί για κεφάλι, στη θέση του κεφαλιού ενός νεκρού υπήρχε μια κεφαλή βοηδούς, ένα βουκράνιο. Πρώτη φορά το συναντούμε, έτσι χρειάζεται μελέτη και ερμηνεία και αυτό. Ένα σημαντικό οικισμό σκάφτηκε στη Μεσιανία και στο Βαθύλακο της εποχής Σιδήρου. Και επίσης είχαμε παρουσιάσει εμείς φέτος βέβαια και στο ένα μεγάλο νεκροταφείο που σκάψαμε στο νυχείο Μαυροπηγής της ΔΕΗ και ένα κτίσμα της αρχαιότερης νεολιθικής περίοδου που είναι επίσης πολύ σπουδαία και τα δυο. Εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε η αρχαιότερη νεολιθική εποχή, το κτίσμα, γιατί πραγματικά είναι μια σύνθεση λάκων που αποτελούσαν υπόγειους χώρους κτίσματος, και εξωτερικά υπάρχει και η εστία που επιβεβαιώνει πραγματικά τη χρήση ως κατοικία και το συνδέει και με τη Θεσσαλία, γιατί ανάλογη η εστία πρώτη φορά βρίσκομαι στην Δυτική Μακεδονία. Ήταν γνωστή από την Άργησα εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 60, και πραγματικά η ίδια μορφή εστία βρήκαμε και εδώ πέρα. Ναι, έχει πολλές εκπλήξεις η ανασκαφή, είναι και πολλές οι ανασκαφές, οπότε πραγματικά η ιστορία ανατρέπεται, προστίθενται και νέα δεδομένα, και χρειάζεται φυσικά και χρόνος για μελέτη. Ελπίζουμε να τον βρούμε και αυτό το χρόνο, όλοι οι αρχαιολόγοι της υπηρεσίας και οι έκτακτοι φυσικά και οι διάφοροι μελετητές που αναλαμβάνουν τη μελέτη του υλικού στο πλαίσιο μεταπτυχιακών, διδακτορικών. Να πούμε ότι δώσαμε πριν λίγο καιρό το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας των μουσείων, και αυτό γιατί από 1 Απριλίου προσλήφθηκε έκτακτο προσωπικό φυλακτικό, που σημαίνει ότι περισσότεροι χώροι και μνημεία έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά για ένα 7μηνο τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι τέλη Οκτωβρίου που θα έχουμε αυτό το επιπλέον προσωπικό. Μπορούμε να αναφέρουμε τα μνημεία και τα μουσεία. Βασικά το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, να πούμε ότι είναι καθημερινά ανοιχτό και τα Σαββατοκύριακα εννοείται, γιατί έτσι μπερδεύεται ο κόσμος. Το ίδιο και η Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, πρωινά έτσι 8.30 με 3.30. Το ίδιο το Αρχοντικό Γρηγορίου Βούρκα στην Κοζάνη, το Αρχοντικό Πούλκο στη Σιάτιστα και το Αρχοντικό Μαλιόγκα Αργυριάδες στη Σιάτιστα επίσης. Αυτά θα είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι πρωινά. Το ίδιο όμως πετύχαμε φέτος να έχουμε ανοιχτό και το Μακεδονικό Τάφο της Σπηλιάς, με ένα επιπλέον φύλακα που δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό θα είναι ανοιχτός από 1 Απριλίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου, για 7 μήνες δηλαδή, κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα πλην όμως Τετάρτης. Επίσης τώρα, μια και μιλάμε για το ωράριο, να πούμε λόγω των ημερών του Πάσχα ότι τη Μεγάλη Παρασκευή όλοι αυτοί οι χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία θα είναι ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι 3.30. Είναι κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και κλειστά επίσης την Τρίτη που μεταφέρεται οι αργίες της Πρωτομαγιάς. Είναι οι επίσημες αργίες του κράτους. Αυτές ισχύουν για όλο το δημόσιο, για όλους τους χώρους. Κατά τα άλλα θα είναι όλες τις μέρες ανοιχτά. Να πούμε επίσης για το ότι ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί, να κάνει μια πολύ ωραία εκδρομή και στο Βυζαντινό Κάστρο Σερβίων, όπου έχει γίνει αποκατάσταση ενός πύργου του κάστρου. Εκεί είναι ελεύθερη είσοδος με δική τους ευθύνη, δεν υπάρχει φυλακτικό προσωπικό. Όπως επίσης να αναφέρουμε ότι στο Μακεδονικό Τάφο της Σπηλιάς δεν υπάρχει εισιτήριο, έτσι είναι ελεύθερη είσοδος στα ωράρια που είπαμε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ελπίζω και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Μεγάλης Δευτέρας και μια ομορφότερη Μεγάλη Εβδομάδα.